Άιντε πάμε, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, κεφάτη, σπινταριστοί, δόικα, δόικα λέμε. Να και το μηνυματάκι πριν πάω, πριν καν πω καλημέρα. Άμα τη αφήξη μου και μήνυμα από 308, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τεράστιος και μοναδικός Χριστόφορος. Να το τσεκάρω, να το μαρκάρω, έτσι, για να μην έχουμε κανένα προβληματάκι. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε σήμερα. Τετάρτη σημαίνει Σωτήρης Δασκαλάκης. Είναι εδώ, 9 στις 10 Τετάρτες, το πουλέν μας, έτοιμο για να κάνει τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου, στους 107,4 μεγάλη προς τον FM. Καλημέρα στην παρέα του Λίμπερο, 107,4. Τρελαίνομαι όταν σε ακούω. Πάω Κάρις 3-1, ατέι για Τσάλ Παπαδόπουλε, το All About Άρης. Αν δεν βγάζω ρε εσύ, κατάλαβα μόνο ο Χριστόφαρε, το τρελαίνεσαι να με ακούς, και το πάω Κάρις 3-1 ως πρόβλεψη. Ατέι για Τσάλ Παπαδόπουλε, το All About Άρης. Αυτό μάλλον σημαίνει το τελευταίο All About Άρης. Απ' τα άλλα δεν βγάζω καμία μα καμία άκρη. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ζωή να έχουν δύο διαγωνισμούς. Εντάξει, ήδη έχω αποσυντονιστεί, γιατί πάνω δεξιά στον Α βλέπω μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες των τελευταίων 50 ετών. Την Μπέτη Λιβανού, την απάντηση της Ευρώπης στην Νάταλι Γουντ. Στην αείμνη στην Νάταλι Γουντ. Την απάντηση όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης στην Νάταλι Γουντ. Μπέτη Λιβανού, με την οποία είχα την τύχη να συνομιλήσω επιτέλους μετά από τόσα χρόνια που ζω στον πλανήτη αυτό, μετά από 29,5 χρόνια, πριν από 1,5 χρόνο. 1,5-2 κάπου εκεί. Και να βγω και φωτογραφιούλα μαζί της. Δύο βγήκα και αυτή έχει να το λέει. Ότι βγήκα φωτογραφία με τον Μάριο τον Ασλαμά. Το έπαιξε το δασκαλάκι. Λέει Σωτήρη, άμα στα πόδα τρελαθεί. Λέει τι ο Σωτήρη, Μπέτη μου, λέει βγήκα φωτογραφία με τον Ασλαμά. Και ο Σωτήρη λέει τυχερή. Αφού το έκανε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείσε το χαλί μας. Πάμε λίγο χωρίς μουσική. Έχει το κομμάτι έτοιμο Σωτήρη ήδη. Προσέξτε λιγάκι, έχουμε δύο διαγωνισμούς. Τρεις είναι στην ουσία, οι δύο θα είναι διαρκείας. Ο ένας θα είναι η πρώτη σωστή απάντηση. Καβατζόνι, ζευγάρι, γυαλιά ηλίου ή ωρά του εισαγωγή από τα Opticon Express. Ευχαριστούμε τον Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδης, ο οποίος πραγματικά ζωγραφίζει με 4 μαγαζά εδώ στην πόλη μας, στην Φτωχομάνα, Θεσσαλονίκη, και με ένα στη Χαλκιδική, στο Πόρτο Καράς, στο δεύτερο ποδάρι της Χαλκιδικής. Οι δύο διαγωνισμοί διαρκείας σήμερα πιστεύω ότι υπολογίζω εγώ. Λέω τώρα με την ολιγόχρονη πείρα που έχω στα ΜΜΕ της πόλης. Υπολογίζω το σκορ να είναι 53-4. 53-55, 4-7, κάπου εκεί. Λοιπόν, δίνουμε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Την Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 6.30. Επαναλαμβάνω, στάδιο Τούμπας, ώρα 6.30, Κυριακή. Όποιος το λέει γήπεδο είναι τσέλιγκας. Πάμε παρακάτω. Επίσης, όποιος λέει στάδιο Καραϊσκάκης, επίσης είναι τσέλιγκας. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι γήπεδο Καραϊσκάκης πλέον. Παλιά ήταν στάδιο. Και πιο παλιά ήταν, Σωτήρη, πριν γίνει στάδιο, ποδηλατοδρόμιο. Σωστά απάντησε ο Σωτήρης. Και πάμε τώρα στον άλλο διαγωνισμό. Δύο διπλές προσκλήσεις για το live του περήφανου κριτικού Γιάννη Χαρούλη απόψε στο θέατρο Δάσους. Δύο διπλές για το Χαρούλη απόψε. Δύο εισιτηριάκια, μονά είναι αυτά, και το πάω Κάρι στην Κυριακή. Τι κάνεις εσύ? Πληκτρολογείς το κινητό σου FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή Χαρούλης ή και τα δύο. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να θες να πας στο Χαρούλη απόψε και την Κυριακή να πας ΠΑΟΚ Κάρι. Επίσης, τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Κάρι δεν είναι μόνο για οπαδούς του ΠΑΟΚ, απλά για κωδικό, ως κωδικό, ως αποκωδικοποίηση. Τα γράφουμε ΠΑΟΚ. Μπορεί να πάει ο άλλος 329. Μπορεί να πάει ο άλλος να είναι ο παδός της ΑΕΠ Ηλέας και να πει: θέλω να πάω να δω ΠΑΟΚ Άρης, δε φίλε. Είμαι ΑΕΠ Ηλέας. Δεν σημαίνει ότι σε αποκλείουμε σένα. Με είχε πάρει παιδεία την άλλη φορά, μου λέει: φίλε, για ΠΑΟΚ. Και εγώ λέει: που κέρδισα, Μάρη, ευχαριστώ. Λέω: τι ευχαριστώ, στη μένα το έκανα. Λέει: είμαι Ολυμπιακός. Λέω: μπράβο, ρε φίλε. Λέει: αγαπάω, θέλω να δω ποδόσφαιρο. Μπράβο, σωστό. Δεν είπαμε ότι είναι μόνο για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Απλά γράφουμε ΠΑΟΚ και μπερδευόμαστε κωδικό. Να έχουμε ένα κωδικό. Μη διάγραψε ο άλλος Ηρακλής και θέλω να πάω ΠΑΟΚ Άρης. Δεν διάγραφε Ηρακλής, να μπερδεύουμε εγώ ή Μαριλής. Έτσι. Λοιπόν, ή και τα δύο και το αποστέλνει στο 54526. Λίγη προσοχή όποιον το λένε στο επίφυτο Χαρούλη και θέλει να πάει στο Χαρούλη, γράφει δύο φορές Χαρούλης. Παράδειγμα, Σωτήρης Χαρούλης, Χαρούλης. Αν γράψει μόνο Σωτήρης Χαρούλης, δεν θα ξέρω εγώ για το που θέλει να μπει. Θα μπερδευτώ. Είναι απλά τα πράγματα. Αποστολή στο 54526.
Αυτός είναι ο ένας διαγωνισμός. Οι δύο διαγωνισμοί, πάμε, είναι διαγωνισμοί διαρκείας. Καλημερίζω τον Γιάννη, ο οποίος μπαίνει ο 663 για τον ΠΑΟΚ. Σχεδόν πριν πω καν δύο εισί, στο εισί είχε έρθει το μήνυμά του. Γιάννη, καλημέρα. Καλή τύχη στην κλήρωση, αγαπητέ. Και έχει και ωραίο τρισύλλαβο δυναμικό επίθετο με τρία αλφα μέσα. Το γουστάρω, να το διαβάσω, ρε φίλε. Γιάννης Μπαμπάλας. Ναι, ρε φίλε. Τι σου κάνει ο Μπαμπάλας, μάνα μου. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, εύχομαι να κερδίσει ειλικρινά ολόψυχα, ρε φίλε. Ειλικρινά. Δεν σε ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ζητώ συγγνώμη αν είναι Μπαμπάλας. Χίλια συγγνώμη. Ειλικρινά. Χίλια συγγνώμη. Γιατί αυτό μου τα επίθετα δεν μου αρέσει να τα διαλύω, όπως δεν μου αρέσει να το κάνω και στο δικό μου. Λοιπόν, τον φτιάχνω λίγο το Σωτήρι Δασκαλάκη. Δεν σχολιάζω. Το κορυφαίο των τελευταίων τριών ετών. Εδώ θέλω να δεις λίγο Σωτήρι. Την ταινία. Την ταινία θέλω να δεις. Άστα, άστα. Λοιπόν, έτσι. Κώστας Καραγιώργης, παρένθεση. Άγνωστος πόλεμος, κλείνει παρένθεση. Διαμάντια στο γυμνό σου σώμα. Έχρωμον. Τα μυστικά της Ιδονής και η βία στο ρυθμό της εποχής μας. Προσοχή, λόγω των τολμηρών σκηνών, αυστηρός ακατάλληλων. Μιλάμε για εκεί που... Εντάξει. Αχ, τι κάνεις ρε Στυρ, μου έλειψες. Δηλαδή έπρεπε να δώσω χαρούλι για να στείλεις μια καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Σταθερή. Σε κάποια live η Στυρ είναι σταθερή. Και το χαίρομαι αυτό. Προσέξτε τώρα. Σας διαβάζω τις συνθέσεις δύο συλλόγων. Το quiz είναι quiz το οποίο σήμερα θα έβαζαν στην Ελλάδα μόνο δύο άτομα σε ΜΜΕ. Μόνο δύο άτομα. Ο ένας είναι ο Μάριος Οσλαμής και ο άλλος είναι ο Μιχάλης ο Τσίγκρης, τον οποίο και καλημερίζω, έτσι. Τον πήρε μεταγραφή στο κανάλι του. Είναι η πιο σωστή μεταγραφή που έχει κάνει ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Όχι, μην πω και η μόνη σωστή. Μπράβο στον Ιβάν, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Σε αυτό είμαι, θέλω να είμαι. Η πιο σωστή μεταγραφή, Μιχάλης Τσίγκρης, τον καλημερίζω. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ το παιδί, νέο παιδί. Του εύχομαι ολόψυχα να πάει καλά. Προσέξτε λιγάκι, το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Στην πρώτη σωστή απάντηση. Δηλαδή, αυτός που θα ακούσει τις συνθέσεις των δύο ομάδων, θα πληκτρολογήσει FM, θα αφήσει κενό, θα γράψει το όνομά του, το επώνυμό του και δίπλα ποιες είναι οι ομάδες και το αποστείλει στο 54526, η πρώτη σωστή απάντηση καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ο αγώνας δεν είναι φανταστικός, είναι αγώνας ο οποίος έχει γίνει, ο οποίος πέρασε στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Διαβάζω τις συνθέσεις των δύο συλλόγων. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι οι σύλλογοι, έτσι, ποιοι είναι οι σύλλογοι. Κελεσίδης, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Σιώκος, Γκλέζος, Συνετόπουλος, Γιούτσος, Δελικάρης, Λοσάντα, Τριαντάφυλλος, Αργυρούδης. Και διαβάζω τώρα τα επώνυμα των παικτών του άλλου συλλόγου. Τζένινγκς, Ίβανς, Νόουλς, Πίρς, Ίγκλαντ, Ντίλον, Γκιλζίν, Πέριμαν, Τσίβερς, Νέιλορ, Πράτ. Αυτοί είναι οι δύο σύλλογοι. Το ότι δεν έχει ήδη έρθει απάντηση σημαίνει ότι απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο παντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Το εννοώ. Πραγματικά παντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Τους διαβάζω άλλη μία φορά. Η πρώτη σωστή απάντηση καβατζώνει τα γυαλιά. Ποιοι είναι οι δύο σύλλογοι? Παιχνίδι που έχει γίνει. Δεν είναι μυθοπλασία. Δεν είναι science fiction. Καλημέρα Κωνσταντίνε. ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Το δεύτερο τι είναι? Α, είσαι οπαδός. Είσαι οπαδός ΠΑΟΚ και Μπαρτσελώνα. Αν κατάλαβα καλά. Τραγικό, φίλε. Συγγνώμη, τραγικό. ΠΑΟΚ, αλλά πιο τραγικό είναι το ΠΑΟΚ και Ρεάλ, εντάξει. ΠΑΟΚ, ναι, ρε φίλε. Μπαρτσελώνα. Αν είσαι κάτω από 18, θα το δεχθώ. Αν είσαι κάτω από 18, θα το δεχθώ. Αν είσαι πάνω από 18, όχι, ειλικρινά. Πάμε άλλη μία φορά. Κελεσίδης, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Σιώκος, Γκλέζος, Συνετόπουλος, Γιούτσος, Δελικάρης, Λοσάντα, Τριαντάφυλλος, Αργυρούδης. Και πάω στα επίθετα του άλλου συλλόγου. Στον αέρα είμαι πάνω. Στον αέρα είμαι. Πάμε στον άλλο σύλλογο. Τζένινγκς, Ίβανς, Νόουλς, Πίρς, Ίγκλαντ, Ντίλον, Γκιλζίν, Πέριμαν, Τσίβερς, Νέιλορ, Πράτ. Νικητής είναι ο Νίκος Καπετανόγλου, ο 546. Μόλις έφτασε το μήνυμά του.
Κλείνω το γόνι μπροστά στο μεγαλείο σου. Νίκο Καπετανόγλου, 5-46. Ολυμπιακός Τότεναμ. Δεν τολμάω να συγκρίνω τις ενδεκάδες και των δύο συλλόγων με το σημερινό ποδόσφαιρο. Ειδικά του Ολυμπιακού. Δεν τολμάω να συγκρίνω τις ενδεκάδες των δύο συλλόγων με οτιδήποτε στο σημερινό ποδόσφαιρο. Και μόνο που τις διάβασα, εψέ, ανατρίχιασα. Ήταν 8 Νοεμβρίου του 1972 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Τότεναμ 1-0, προπονητής της Τότεναμ, ο μεγάλος Μπιλ Νίκολσον, ο οποίος έπλεξε το πουλόβερ, το εγκόμιο του Ολυμπιακού, προπονητής του Ολυμπιακού, αυτό θα το απαντήσει σίγουρα ο Σωτήρης Ασκαλάκης, 1972, προπονητής του Ολυμπιακού, ο περίφημος Έλληνας, Λάκης Πετρόπουλος, αυτός είναι ο Σωτήρης Ασκαλάκης. Εγώ λέω ότι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος ακόμη θα ψάχνε. Λέω εγώ, μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να πει ένας είσαι βλάκας. Θα απαντούσε ο Παναγιώτης πιο γρήγορα από τον Δασκαλάκη. Οκ. Okay. Μπορεί. Εγώ λέω ότι δεν απαντούσε. Εγώ λέω ότι δεν απαντούσε ποτέ. Λέω εγώ. Έτσι. Χίλια μπράβο και Σωτήρη Δασκαλάκη. Κερδίζει την αγάπη μου αυτός. Γυαλιά δεν έχει, την αγάπη μου την κερδίζει. Αυτά. Την εκτίμησή μου την ποδοσφαιρική. Αγάπη έχει και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Λέω τώρα εγώ. Εκτίμηση. Ποδοσφαιρική εκτίμηση. Λίγη. Ναι, ρε φίλε. Θα έψαχνε, θα έλεγε Λάκης, θα έλεγε Λάκης Γαβαλάς. Δεν υπάρχει. Αν το έλεγες βοηθούσες, Λάκης. Θα έλεγε Λάκης Γαβαλάς. Λοιπόν, Νίκος Καπετανόγλου στα καπάκια. Ο Θάνος ο Μπάμπης, Ολυμπιακός Τότεναμ. Μπάμπη, Θάνος. Το επίθετο ποιο είναι, ρε Μπάμπη. Μπάμπης Θάνος. Προφανώς είναι το. Μπάμπης. Προφανώς το Θάνος είναι το όνομα. Γεια σου ρε Θάνο, να είσαι καλά παλικάρι μου. Συγγνώμη, είπα η πρώτη σωστή απάντηση. Ο Χρήστο Ολυμπιακός τότε να Μάριε, σωστός 500, sorry, ένα ζευγάρι έδινα. Μπορεί σε λίγο να δώσω άλλο. Μπορεί σε λίγο να δώσω κι άλλο με άλλο quiz, έτσι. Χίλια μπράβο, πάντως απαντάτε 4 άτομα σωστά. Μάριε, τιμή θένω για την ομάδα στον Ηρακλή, τον τελείωσα ναι ή όχι, πραγματικά εγώ στεναχωρήθηκα για τον Ήρα, λέει ο Χριστόφορος. Χριστόφορα, ναι, παλικάρι μου, είναι πολλοί παοκτήδες που στεναχωριούνται. Πολλοί. Ειδικά από τους άνω των 40, ξέρω πάρα πολλούς που ειλικρινά στεναχωριούνται. Και το κατανοώ και με ρωτάνε πάρα πολλοί παοκτήδες, έτσι. Λοιπόν, ήτανε 8 Νοεμβρίου του 1972, όταν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στάδιο τότε, συγκρούστηκαν ο Ολυμπιακός με την Τότεναμ για το κύπελλο UEFA, νικητής Ολυμπιακός με γκολ του Ελληνογάλου παικταρά Ρωμέν Αργυρούδη από το σουτ της υπερπεκτούρας του Νίκου του Γιούτσου, απάντησε ο κορυφαίος ίσως γκολκίπερ στον πλανήτη εκείνη την εποχή, ένας από τους τρεις κορυφαίους, ο περίφημος και περήφανος Βορειοϊρλανδός Πατ Τζένινγκς. Τεράστια μορφή, ατελείωτη μορφή, θέλει για πρωινό ας πούμε 552 πασχαλοβλαχοδήμους, έτσι για το πασχαλοκαβλαχοδήμους, έτσι για πρωινό 500-600 τώρα που είναι 70 ετών, τότε η σύγκριση, συγγνώμη αλλά δεν, πραγματικά δεν υπήρχε. Σήμερα τα πάντα κινούνται στην Ευρώπη γύρω από αυτό το μάτς, 8 παρα 5 και όχι 8 όπως επιμένουν να μας λένε τα δελτία ειδήσεων κάποιων σταθμών, άλλο 8 παρα 5 και άλλο 8, άλλο να είμαι έτοιμος εγώ από τις 8 παρα 7 και άλλο να είμαι έτοιμος να πάω στις 8 και να φάω την πατάτα. 8 παρα 5, Γεώργιος Καραϊσκάκης του Πειραιά του νομού Αττικής, Ολυμπιακός Σύνδεσμος, Φιλάθλος Πειραιάς 25, Tottenham Hotspurs 1882, για την πρώτη αγωνιστική στο δεύτερο γκρουπ των ομίλων του Champions League. Αυτή τη φορά η Tottenham έρχεται στη νότια την Ελλάδα, όχι στη βόρεια, και έρχεται η Tottenham θέλοντας νίκη και πρόκριση. Θέλοντας νίκη στους ομίλους, γιατί πολύ απλά είναι Champions League, γιατί πολύ απλά θέλει να περάσει. Δεν την ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, όπως κάποια άλλη φορά που είχε έρθει στην χώρα μας, ενώ την προηγούμενη φορά και όχι την πολύ πολύ παλιότερη, για να αντιμετωπίσει άλλους συλλόγους της χώρας μας. Τι φωνή έχεις για το μάτς, τι επιθυμία? Το επιθυμία πάει σε εσένα που είσαι ουδέτερος και κυρίως σε εσένα που είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Τι θέλει ο ΠΑΟΚτσής απόψε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης? Ο ΠΑΟΚ θέλει και φέτος να πάρει πρωτάθλημα. Θέλει να πάρει το τρίτο double στην ιστορία του.
Πήρε τα δύο προηγούμενα χρόνια τον double. Έτσι, τουλάχιστον έτσι μας είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και μάλιστα έκανε και ένα σχόλιο ο Ρασβάν Λουτσέσκου πρόσφατα. Είπε ότι για μένα ο ΠΑΟΚ έχει περάσει ο ομίλους Champions League. Για μένα. Το είπε ο άνθρωπος. Ποιος τον αμφισβητήσει. Δημοκρατία έχουμε, καθένας ό,τι θέλει λέει. Λοιπόν, κυρίως ο ΠΑΟΚτσής τι θέλει απόψε. Στο Ολυμπιακός Τότεναμ. Τι φωνή έχει ο οπαδός του Ολυμπιακού και τι φωνή έχουν όλοι οι άλλοι, για παράδειγμα εγώ που είμαι ηρακλειδέας, εγώ που είμαι ουδέτερος απόψε, τι φωνή έχω και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, βρίσκεσαι απόψε στον Πειραιά, έτσι μου αρέσει αυτό, στον Πειραιά, όχι στον Πειραιά, στον Πειραιά να πούμε, το λένε πάει, στον Πειραιά, ο Νίκος ο Φέρμας θα το έλεγε στον Πειραιά, έτσι. Τεράστιος Νίκος Φέρμας, απλησία στη μορφή. Για μένα αυτός έπρεπε να παίξει κάποια στιγμή το πράκτορ 007 και το εννοώ ξεκάθαρα σε μια ελληνική εκδοχή. Αλητεία, μαγκιά και αλητεία. Παπηγιόν. Σε ποια ταινία φοράει Παπηγιόν? Φοράει, δεν φοράει σε μια σκηνή. Στο που έχει, που είναι ιδιοκτήτης μαγαζιού. Σε μια σκηνή δεν φοράει Παπηγιόν. Δεν φοράει Παπηγιόν εκεί, γραβάτα. Ναι, στην Τρούμπα. Στην Τρούμπα. Τι ωραίο όνομα, ρε φίλε. Τρούμπα. Φίλε, το όνομα είναι στην Τρούμπα. Ναι, άλλο τούμπα, άλλο τρούμπα. Ένα ρο κάνει διαφορά. Ναι, καμπαρέ blue black. Ναι, ναι. Και κλασικό όνομα σε καμπαρέ. Άπειρες σε όλο τον πλανήτη. Μαύρος γάτος. Πες μου σε ποια πόλη δεν υπάρχει μπαρ μαύρος γάτος. Απίθανο. Ναι, είναι αυτό το ρο. Άλλο τούμπα και άλλο τρούμπα. Άλλο πάρος και άλλο αντίπαρος. Η διαφορά είναι στο αντί. Το είχε πει και η δημοσιογράφος. Υπότιτλοι Σωτήρη Σουλούκου. Η νεαρή η κοπέλα, μου αρέσει πολύ αυτή. Τσουλούκου, σουλούκου, μουλούκου, αυτή η κοπέλα. Είπε, λέει, είμαι φόλα αντίπαρος. Η διαφορά είναι στο αντί και συμφωνώ κι εγώ. Σαφώς προτιμώ την αντίπαρο. Πανέμορφη, πανέμορφη. Πολύ πιο ωραία από την πάρο, δεν σχολιάζω καν. Όσο πιο μικρή, τόσο πιο καλή. Είναι βασικό μου μότο αυτό. Λοιπόν, και λες, ρε παιδί μου, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε Τότεναμ, είτε είσαι Παναθηναϊκός, Πανδραμαϊκός, ΠΑΟΚ. Λες, θα πάω απόψε. Στο Γιώργο Καρεσκάκη. Να δω αγώνα Champions League, να δω Ολυμπιακός Τότεναμ. Για ποιον κλαις που δεν θα δεις. Δηλαδή, εγώ αν είχα σήμερα μου λέγει ο Σωτήρης, σου κάνω το πήγαινε έλα αεροπορικός. Στα κάνω εγώ τα αεροπορικά, πήγαινε έλα. Και σου δίνω και εισιτήριο, σου βρήκα ρε βλάκα, σου βρήκα πρόσκληση στα VIP του Καρεσκάκη. Όλα από το Σωτήρη. Τώρα, άμα να φας κανένα χόντο, κανένα αυτό, φάνε, φάεσαι. Εντάξει, εγώ σου κάνω το πήγαινε, έλα και τα τε, σε έκανα μάγκα. Σωστός, ωραίος. Έτσι πήγαινα. Αεροπορικά και πρόσκληση στα VIP, ας πούμε, έτσι. Πήγαινα έτσι. Πήγαινα. Τώρα, ένα χόντο, κάτι, αυτά θα τρώγα και δεν είναι τίθετα, τη βγάζαμε, ας πούμε. Για ποιον κλαις που δεν θα δεις μπροστά σου ζωντανό. Το έφερε έτσι η μοίρα και δεν θα τον δεις ζωντανό μπροστά σου. Εγώ θα έκλαιγα. Τον έχω καψούρα. Ειλικρινά θα έκλαιγα. Περιμένω να δω τι απάντηση σας στείλετε, αν είστε σχετικοί. Λοιπόν, FM και νόμινη ματάκι, αποστολή στο 54526. Με αυτά και με αυτά θέλω να φτιάξω περισσότερο το Σωτήρι Δασκαλάκι. Α, το είστε από την αρχή. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Δεν το έχω δει, το θυμάμαι. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, ναι. Να δω αν συγκινηθεί ο Τσαλτίδης ο Χρήστος. Ναι, ναι. Με έκτακτη συμμετοχή Ρίκα Διαλυνά. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι. 20 γυναίκες κι εγώ. Εγώ, ο Κώστας Βουτσάς, ο ταλέπορος Κώστας Βουτσάς, το τι τραβάω από αυτές τις 20 γυναίκες που χαμογελάνε δεν περιγράφεται. Μη βλέπετε που γελάω κι εγώ. Η καρδιά μου το ξέρει. Ουφ και τι τραβάω. Όχ και τι τραβάω. Αχ και τι τραβάω. Η πιο ξεκαρδιστική κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη, Κώστας Βουτσάς, Σμαρό Στεφανίδου. Έκτακτος εμφάνισης, Ρίκα Διαλυνά, Μέμα Σταθοπούλου, θέατρο Μίνωα, θέατρον Μίνωα, χειμερινών, Πατησίων 91, κοντά στον ΟΤΕ Πατησίων. Τηλέφωνο 810-048. Τότε που 72. Νοέμβριο 72. Τότε που η Αθήνα ήταν χωριό. Είχε 6 ψηφία, 6 νούμερα στα τηλέφωνά της. Όπως έχει τώρα Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και είναι χωριό. Λοιπόν, αυτά... πολύ ψωμί από την εψεσινή βραδιά, έτσι, Champions League, πάρα πολύ ψωμί με πρωταγωνιστή, ποιον άλλον, μάλλον με δύο πρωταγωνιστές, τον 19χρονο Νορβηγό Φορ της Salzburg, Erling Haaland,
αν δεν κάνω λάθος, πέτυχε hat-trick ή 4 γκολ. Μήπως λαθεύω. Στο Salzburg 1933, Genk 1988, πού πας να τον δω. 6-2, ημίχρονο 5-1. Ο Erling Haaland, ο οποίος του χρόνου θα αγωνίζεται σε σύλλογο της Premier League, ο 19χρονος Νορβηγός Φορ. Και ο άλλος πρωταγωνιστής ήταν φυσικά ο Θανάσης, ο Παπάζογλου της Βασκονίας, ο οποίος κατούρισε όρθιος σε κάποια δίχτυα. Ο Θανάσης, ο Παπάζογλου, έριξε την ταφόπλακα, ο Θανάσης, ο Παπάζογλου, το έλεγα χρόνια εγώ, κράτησε τον στον ΠΑΟΚ, δεν με ακούγανε. Ο Θανάσης, ο Παπάζογλου, χθες κατούρισε κανονικά όρθιος, ξαπλωτός, πλαγιασμένος, ανάποδα. Κατούρισε γενικά ο Θανάσης ο Παπάζογλου, να είναι καλά το παλικάρι. Ωραία χαρά μας έδωσε. Πηγαίνουμε στο πρώτο break σημερινής εκπομπής. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Άρης και δύο διπλές προσκλήσεις Γιάννης Χαρούλης απόψε στο θέατρο Δάσους. FM και ενώνυμα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή Χαρούλης ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Πού είσαι, ρε Κωνσταντίνε, Νίκο, συγγνώμη, Νίκο Καπετανόγλου, από σήμερα μετά την μία μπορείς να πας σε ένα από τα τρία Opticon Express της πόλης, όχι στο Μακεδονία παρά στο Πριβέ, από εκεί ψωνίζει μόνο ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης, ούτε καν η γη του, μόνο ο Ιβάν. Θα πας σε ένα από τα άλλα τρία για να καβατζώσεις τα γυαλιά σου. Είτε δυτικά New Ευκάρπια Πολυτεχνείου 23, είτε απέναντι νέα δικαστήρια ακριβώς διαγώνια από το Φανάρι, 26 Οκτωβρίου 28, είτε εντελώς τελείως downtown, Παύλου Μελά 11, λίγο κάτω από την Τζιμισκή, περίπου 20 μέτρα μπροστά στην πιάτσα που κάνουν οι φίλοι με τα μπλε αμάξια. Όπα, κομματάρα τεράστια, αγαπημένη Αβρίλ Λαβίν. Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή τα τελευταία, ότι έχει πεθάνει πριν 2 χρόνια, αλλά ζει και βασιλεύει και ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ η κοπελάρα αυτή. Και το αφιερώνω σε μένα, έτσι, που έκανα επί χρόνια skateboard. Σταμάτησα τώρα τελευταία 3 χρόνια λόγω προβλημάτων. Γιατί γελάς με ό,τι λέω για μένα. Η καρέκλα μου δεν την παίρνει συνέχεια. Η καρέκλα που ήταν εδώ είναι αυτή. Λοιπόν, πάρ' την. Είσαι εσύ. Που, ωραία. Άννα Μανατίδου, ωραία. Ωραία κοπέλισσα. Ωραία πέρα στα πρωινά. Η Άννα Μανατίδου. Λοιπόν, η μόνη που έλυσε τις διαφορές μου από την τριά της φωτιάς είναι η Μικαέλα. Ναι. Γίνεται χαμός με το νέο GNTM. Ναι, πολύ χαμός. Και ο Ζαγόρας ακούω ασχολείται πολύ. Παίζει μπάλα. Άντζελα, καλημέρα. Καλημερίζουμε την Άντζελα. Βλέπεις τέτοια πράγματα. Πιστή πλέον ακροάτρια. Τι να κάνεις στην τηλεόραση με. Τι είπα, κατάλαβες εγώ. Ότι γίνεται χαμός. Είμαι ο μόνος που πρέπει να έχω δει περίπου 1,5 λεπτό εδώ πρωί. Εδώ μεσένα πρωί. Να, εδώ τώρα αυτό βλέπω. Ας πούμε, το προσθέτω. Άλλο ένα λεπτό. Αυτό. Ναι. Στο σπίτι μου πρέπει να έχω δει 3 δευτερόλεπτα. Βασικά, τελευταίες 8 μέρες τηλεόραση σπίτι πρέπει να έχω ανοίξει 1/4. Και πολύ μπορώ να βάζω. Ο Χατζηγιάννης πήγε στο τέτοιο Final Four, πώς το λένε αυτό. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάς, δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης, 21, δύο για το ΠΑΟΚ Άρης και δύο διπλές Γιάννης Χαρούλης για απόψε θέατρο Δάσους. Ναι. Εννοείται ότι έχει τεράστιο προβάδισμα ο Γιάννης Χαρούλης, FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή Χαρούλης ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Υπάρχει μια φημολογία για το ντέρμπι. Ναι. Ότι δεν θα ορίσει ξένο διαιτητή η ΚΕΔ. Φυσικά δεν θα ορίσει. Και θα ορίσει ποιον, Μάρια. Το Σιδηρόπουλο. Κοροϊδεύει. Δηλαδή, ρε φίλε, λίγο τσίπα έχετε. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή. Κάτσε λίγο. Είναι σίγουρο ή ακούστηκε ότι. Υπάρχει μια φημολογία. Α δούμε. Ναι. Ωραία, ωραία. Ελπίζω να μην ισχύσει η φημολογία. Ο Άρης θέλει ξένο. Βάλτε εδώ στο δωμάτιο. Θέλει ξένο. Αν το αφήσει τα ακουστικά σου εδώ πέρα, ρε. Τι κάνει. Ανοίγουν λοιπόν, τα ακουστικά, ανοίγουν το ερκοντήσιο. Μερικά μηνυματάκια. Ναι. Οκ, καλημέρα, Χριστίνα. Λέει καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Μάρια. Βάλεμε για Χαρούλη, λέει ο Μιχάλης. Για Χαρούλη, ο Κώστας. Για Χαρούλη, ο Νικόλαος. Για Χαρούλη και ο Νίκος. Άλλο Νικόλαος. Ρε, παιδιά, για ΠΑΟΚ τίποτα. Έχουμε, για ΠΑΟΚ έχουμε μέχρι στιγμής δύο ή μία ή δύο συμμετοχές. Δύο, νομίζω. Δύο συμμετοχές. Η Αφροδίτη, για Χαρούλη. Καλημέρα. Καλά, εντάξει. Το πολύ γυναίκα σήμερα. Το πολύ γυναίκα, παιδιά. Όποιος δεν βρει γκόμενα σε live του Χαρούλη. Πρέπει να έχει τεράστιο πρόβλημα. Ειλικρινά. Πρέπει να έχει τεράστιο πρόβλημα. Είμαστε εδώ, Δόικα, Μετσαλτίδη, Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, με Σωτήρη Δασκαλάκη που για σήμερα κάνει τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα και συνεχίζει να φοράει άλλο τίσερτ αυτή τη φορά με τον Μπρους Λί. Τον εξεφτέλησε ο Ταραντίνο, αλλά ο Δασκαλάκης επιμένει να γυρίζει. Τον έδιραν. Τον ξεφτιλίζει. Τον ξεφτιλίζει. Ναι. Συγγνώμη, δες το ρε εσύ. Τι να δω. Πέμπτη εβδομάδα παίζεται, δες το. Δεν υπάρχει σκηνή. Ποιος τον δέρνει. Ναι.
τον δέρνει ένας κασκαντέρ Αμερικάνος. Ένας στάντμαρ Αμερικάνος. Τον ξεφτελίζει. Τον Μπρουζ Λι. Ναι, τον οποίο ο κασκαντέρ τον παίζει βέβαια ο πεδαράς ο Μπρατ Πιτ. Τον εξεφτελίζει. Εννοείται. Ποιο Μπρουζ Λι τώρα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Παραχάραξη τη ιστορία. Άντζελα, καλημέρα, να είσαι καλά. Άντζελα έκανε skateboard. Δεν μου είσαι. Όχι. Όχι, άλλη είναι αυτή. Λοιπόν, πολύ ψωμί εψεσινή βραδιά. Σχολιάζει όποιο θέλει. Η πόλη ζει σε ρυθμό. Sorry για το κλασικό. Η χθεσινή βαριά τι ήταν, τι έγινε. Λοιπόν, θέλετε έτσι εντάξει. Πάλι από την Τζέλσι, πάλι έκανε μπούρμπουλο. Ναι, πήγαμε, παίξαμε άσο του αστείου Άγγλου και χάσαμε τη Βαλένθια. Είναι μια καθαρά βρετανική και νεανική Τζέλσι η φετινή, λόγω τη τιμωρία που τη επέβαλε η UEFA, γιατί πλησίαζε πιτσερικάδε με ανήθικου σκοπού. Και για ένα χρόνο η Chelsea δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι κατά 80% βρετανική και τα κατά 70% πάρα πολύ νεανική. Αν ακούει ο κύριος Κώστας, όταν ανοίξουμε γραμμές να βγει, γιατί η πατάτα που είπε σήμερα το πρωί, ποιος? Σε άλλο ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Και επίσης, στην πατάτα τον διορθώνει ο παραγωγός, αλλά ο ίδιος παραγωγός πετάει ψιλοπατάτα. Εντάξει, σχετικά με τώρα Άντρε Φλό, έλεος. Καλημέρα, Όμηρε. Κίτρινες καλημέρες. Μπαίνει για Χαρούλη. Προφανώς ο παδός του Άρεος. Παιδιά, είναι, το σκορ πρέπει να είναι 17-2. Χαρούλης ΠΑΟΚ 17-2. Δηλαδή, ο Αριανός ο παδός θα ήθελε να είναι, να είναι ο Χαρούλης ο Άρης την Κυριακή. Να το πω έτσι απλά. Ο ΠΑΟΚ να είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να είναι ο Χαρούλης. Και το σκορ να είναι αυτό. Χθες διάβαζα ότι είναι επταψήφιο. Ναι. Το νούμερο της αποζημίωσης που δικαιούται ο Δόνης αν φύγει από τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό δεν έφυγε. Ο Γιώργαρος. Ναι. Ο Γιώργαρος ο Δόνης. Ναι. Και αφού πέσαν τα μπινελίκια στο Γιώργο Δόνη και τα λοιπά και τι είναι αυτά που κάνεις και αυτό το χάλι και θες και επταψήφιο. Ναι. Το μεταξύ όταν λένε επταψήφιο τι είναι 1 εκατομμύριο. Επταψήφιο. Αυτό δεν είναι. Γιατί επταψήφιο. Το πιο μικρό επταψήφιο ποιο είναι. Το 1 εκατομμύριο. Από αυτό, είναι. Δηλαδή, γιατί... άμα έχει αποζημίωση 1 εκατομμύριο, πόσα θα τα παίρνει, 5. Το Μουρίνιο έχουν, ρε φίλε. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν μπουρδα. Μήπως εννοούσαν εξαψήφιο. Εξαψήφιο, μάλλον ρε εσύ. Θέλω να πούνε 100 χιλιάρικα δηλαδή. Α, το πακέτο όλο το θέλω, το συμβόλαιο μου, ναι. Δεν ξέρω πάντως αν υπάρχει το επταψήφιο. Τέλος πάντων, αυτό γράφανε και ότι ζητάει αποζημίωση και γι' αυτό δεν φεύγει. Ναι. Μπίνει λύκια από κάτω. Γιατί δεν τον τραμπουκίζει. Περίμενε. Μπίνει λύκια από κάτω. Μα, αυτό ακριβώς κάνανε. Κατάλαβες. Μπίνει λύκια από κάτω. Βγαίνει ο Δόνης και λέει: Παιδιά, εγώ δεν ζήτησα αποζημίωση. Δεν θέλω ούτε 1 ευρώ. Επί μία μέρα τον βρίζανε, ναι, με ένα δημοσίευμα ψεύτικο, ναι, και την άλλη μέρα αποδεικνύεται και το επιβεβαιώνει και ο Παναθηναϊκός, δεν ζήτησε. Ναι. Αποδεικνύεται ότι δεν ζήτησε λεφτά. Αυτό γίνεται κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη. Κάθε μέρα. Τι, κάθε μέρα. Ψεύτικα δημοσιεύματα. Κάθε μέρα. Ναι. Όχι τόσο δημοσίευμα, γιατί το δημοσίευμα, ξέρεις, έχει και μία νομική ακολουθία. Πετάς ένα οτιδήποτε. Ναι. Τώρα, ας πούμε, θα ακούσουμε. Ότι για ξένους διαιτητές δεν έχουμε συμφωνήσει. Πάω κάτι στα ξένους διαιτητές. Γιατί τώρα μπαίνει πάλι στο κάδρο ο Σιδηρόπουλος. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε. Μήπως επειδή έχει διεθνή εμπειρία μετά και το Αγγλία-Κροατία στο Γουέμπλε. Και πέρσι το πέναλτι στον Μπρούνο Γκάμα το έδωσε. Εντάξει, την κόκκινη στον Γκρέσι την έδωσε τότε. Εντάξει ρε παιδιά. Α, εντάξει ρε παιδιά. Ναι. Okay. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σιδηρόπουλος με τον Μάλαμα τον Τεβεκέλη έχουν άριστες σχέσεις. Από τώρα φτιάχνει κλίμα, θα σου πει με το δίκιο του Παοξής. Φτιάχνουν κλίμα. Ναι. Τα πραγματικά γεγονότα είναι κλίμα. Ο 501 τώρα στείλει μήνυμα. Να πει διαιτητής ο Κομίνης. Ο Γιώργος τον πάω. Θα φτιάξουν κλίμα ή δεν θα φτιάξουν. Ουσία του Παυλίδη. Θα φτιάξουν κλίμα ή δεν θα φτιάξουν. Θα γίνει πόλεμος. Γιατί? Θα πει ότι φτιάχνουν κλίμα. Θα το πω. Δηλαδή αυτοί, πρόσεξε. Αυτοί φτιάχνουν κλίμα και τα πάντα. Θα το πω. Φτιάχνουν κλίμα και τα πάντα. Προκαταβολικά. Μετά το μάτς, πριν το μάτς, ενδιάμεσα, την ώρα του μάτς, πετά από εδώ, πάντα! Ναι. Βγαίνεις, λες εσύ ένα πραγματικό γεγονός, φτιάχνεις κλίμα. Φοβάσαι, γι' αυτό τα λες. Όχι, φίλε. Δεν θέλω το Σιδηρόπουλο. Θέλω ξένο διαιτητή. Ναι. Λέγαν πέρσι για ξένους διαιτητές. Ναι, εντάξει, βέβαια. Έπαιξε. Γιατί δεν έχω ξένο διαιτητή. Γιατί, για ποιο λόγο, να μου πει ο γραμμένος της εξηγίανσης. Μήπως δεν το θεωρούν ντέρμπι. Λέω εγώ ρε εσύ, Χρήστα. Αφού δεν το θεωρούν ντέρμπι, Μάριε, ναι, με την τρίτη ομάδα σε εισιτήρια, ναι, πέρσι Super League, όχι με αερολογίες, ναι, με πραγματικά γεγονότα. Τρίτος ο Άρης, ναι, στα εισιτήρια πέρσι. Ναι. Τρίτος. Ναι. Τρίτος και πρόσεξε, ναι, λίγο. Ναι. Όχι τρίτος. Τρίτος στα εισιτήρια πέρσι. Ναι. Γιατί είναι. Ναι. Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ξέρουμε το εξής. Mm. Αυτοί βλέπουν και τα ποσοστά στο στοίχημα. Όταν βλέπουν τον άσο του ΠΑΟΚ στο 1,85-1,75, σου λέει τι να βάλω, δεν είναι ντέρμπι.
Το διπλό του Άρη πόσο δίνει, κατάλαβε να σου πει. Δίνει, πόσο δίνει τον άσο του ΠΑΟΚ τώρα, ρε. Καμιά 1,85 το πολύ. Το πολύ να το δίνει. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ναι, που βάλανε, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πόσο θα είναι ο άσο του Ολυμπιακού. Από τα, απ τα κορυφαία, στα τρία κορυφαία ντέρμπι στον πλανήτη. Το ΠΑΟΚ άριστη είναι. Στον πλανήτη όχι. Ωραία. Πες μου λίγο, ποια είναι η μόνη. Τα ντέρμπι στη χώρα μας είναι. Ποια είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα, η μοναδική που δύο φορές πέρσι στον ΑΕΤ τον ταμπλούχο δεν έχασε. Ο Άρης 1914. Άρα. Ναι, εδώ πέρα τώρα αν έχει φέρει. Σε... Δεν είναι ντέρμπι. Ναι. Γιατί δεν δίνουν εισιτήρια. Ναι. Δεν είναι ντέρμπι. Ναι. Μόνο στα ντέρμπι υπάρχει απαγόρευση, σωστά. Ναι. Γιατί δίνουν εισιτήρια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα αυτά. Υπάρχουν 10 λοιπόν ερωτήσεις που να απαντήσεις δεν ξέρεις. Ναι. Είπες την μπουρδα του ΠΑΟΞΗ και ολοκλήρωσες. Το, εγώ σου λέω τι μου είπε, το μετέφερα εγώ, ρε, τι να σου πει, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να μπει ο Σιδηρόπουλος. Θέλω να μπει ο Σιδηρόπουλος για να αυξήσω κατά 50% τις πιθανότητες μου. Τι να σου πει. Ναι. Σου είπα επιχείρημα ΠΑΟΞΗ. Είμαι μπούφος εγώ. Σου το μεταφέρω απλά για να το αντιμετωπίσεις. Αν ακούει τώρα να το σκίσεις. Ναι. Αυτό κάνω. Καλημέρα, παιδιά. Ναι. Πετινή. Απόγονη του μεγάλου Γκλεν. Λυπάμαι. Αλλά σήμερα, α, τώρα κάτω τώρα ποιος είσαι. Μήνυμα του Γέστε 7, ο παδός του Ολυμπιακού, πιστός ακροατής μας, γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, λέει: καλημέρα, παιδιά. Πετινή, απόγονη του μεγάλου Γκλεν. Εννοεί το κορυφαίο δεκάρι όλου του κόσμου και όλων των εποχών, τον Γκλεν Χόντλ. Λυπάμαι, αλλά σήμερα θα σας στεναχωρήσω. Αν και μετά τη United είστε ό,τι καλύτερο στο νησί. Στο νησί ever. Καλημέρα σας, Ασία Λάμπτα. Ποιοι είναι αυτοί. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Mm. Ό,τι καλύτερο στο νησί. Η Leeds United έγινε. Και η Tottenham Hotspurs. Έγινε. Ανασία Λάμπτα. Πάω από της Αγγλίας. Έχεις περίοδο. Καλά δεν είναι άμα θες απαντάς. Λοιπόν, τι βλέπω. Μπορείς να κάνεις αγωγή. Να ξέρεις. Μάρτυρας εγώ. Τι, γυμναστική αγωγή. Για να πάρεις το ποσοστό σου, ε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Τεράστιο μήνυμα γέστε 7. Ιωάννης, βάλτε με στην κλήρωση για ΠΑΟΚ. Μπήκες Ιωάννη, καλή τύχη και καλημέρα. Η δήλωση του Αλέξη Κούγια ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για το Μαρινάκι σε σχέση με την Όβα θα παίξει πουθενά. Γιατί όταν έκανε δήλωση ο Κούγιας πριν δύο εβδομάδες κατά του Μαρινάκι. Ήταν καλός. Έπαιξε παντού και ήταν καλός. Ναι. Τώρα. Εδώ έχεις δίκιο, ναι. Όχι, έχω δίκιο. Σε όλα έχω δίκιο αυτά. Σε όλα. Σε όλα αυτά έχω δίκιο. Σε όλα. Άρα. Σε όλα. Από τα βασιλικά ο Χρήστος που λέει. Αυτή η αλήθεια που την κατέχει μόνο ο Τσαλτίδης και έχει πάντα λέει δίκιο είναι απίστευτο. Όχι, δεν είναι. Άμα είναι gentleman, σε κάτι που δεν έχω δίκιο, κάνω το παγώνι. Σωστός. Δεν το λέω. Σωστό, εδώ σε παραδέχομαι. Πα, 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 πα. Ναι. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. Ναι. Κάνω το παγώνι. Ναι. Δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Πα, 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 πα. Έτσι. Λοιπόν, γέστε 7 μεγάλο μήνυμα. Δεν έχει απαντήσει κανείς. Όποιος πάει απόψε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, γιατί είναι άτυχος, ποιον δεν θα δει. Εννοείται από την Tottenham. Δηλαδή εγώ αν με έστελνε σήμερα κούτρα, τζάμπα, ο Δασκαλάκης ή ο Τσαλτίδης. Με στέλνανε και με 60 ευρώ θα σου πω. Τι είπες με Σωτήρη. Με στέλνανε κάτω και με 60 ευρώ. Ναι, δεν λέω τίποτα. Okay, δεν λέω. Είναι, τα έφερε έτσι η μοίρα και δεν θα δεις κάποιον. Όπως είχα πληγωθεί από τους 7-8 που δεν είχε φέρει η Tottenham στην Τούμπα, έναν ήθελα να δω και δεν ήρθε. Έναν. Και όχι τον Μπέιλ, το προφανές, όχι τον Μπέιλ, γι' αυτόν δεν με νοιάζε. Δεν σου λέω ότι δεν θα ήθελα να δω Μπέιλ στην Τούμπα, αλλά για έναν, για έναν, για έναν έκλαιγα που δεν ήρθε. Έκλαιγα που δεν ήρθε. Ποιος είναι εκεί, αν το θυμάστε, τέλος πάντων το έχω πει 100 φορές. Αλλά απόψε, εγώ αν πήγαινα στο Καραϊσκάκης, θα τρελαινόμουν που δεν παίζει ένας από την Tottenham. Ένας. Μεγάλη καψούρα. Ειλικρινά τρελαινόμουν. Μεγάλο μήνυμα αγέστε 7. Τεράστιο μήνυμα το οποίο βρίθει Βρετανίλας και δείχνει το πόσο σχετικός είσαι. Λοιπόν, μήνυμα του 789 είναι ο Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική που λέει «Ευτυχώς να λες που τιμώρησαν την Τζέλσι και είδες έναν Άγγλο προπονητή. Γιατί τόσα χρόνια σας μαθαίνουν ποδόσφαιρο Ιταλοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι. Εσύ αγόρι μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Τι να κάνω, έχω με σένα έρωτα, Ρωμανίστα. Αν πεις κάτι καλό για το Βρετανικό ποδόσφαιρο, εννοείται, εύχομαι ολόψυχα, ο Φράνκι, ο Λάμπαρτ, να γίνει ο νέος Μπράιαν Κλαφ. Όπως έστειλε κάποιος εψέ στην Ιντερνετική Μαρμίτα. Φανταστικό μήνυμα, νομίζω από την Αθήνα το μήνυμα. Νομίζω ότι ο νέος Μπράιαν Κλαφ θα είναι ο Φρανκ Λάμπαρτ. Εννοείται, δεν το λέει για Νότιχαμ Φόρεστ, το λέει για Τσέλσι.
Το εύχομαι ολόψυχα. Είναι μια Chelsea που αφήνει πολλές ελπίδες. Γεμάτο εγκλεζοσκυλάκια. Και 2-3 ρεμπεσκέδες βραζιλιάνους, έτσι για να υπάρχουν. Λοιπόν, όταν ανοίξουμε γραμμές, περιμένω κυρίως από φίλους του ΠΑΟΚ τι θέλουν απόψε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τι θέλει ο ΠΑΟΚτσής ειδικά. Και τι φωνή αυτός έχετε. Αυτός που σκέφτεται θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Αυτός που είναι ούγκα-ούγκα θέλει να θα πανηγυρίσει τα γκολ της Τότεναμ. Ένα από τα πράγματα. Αυτό. Το ίδιο εσύ, πρόσεξε, για να μην νομίζουν, το ίδιο εσύ για τον Αργιανό, για τον Παναθηναϊκό, για όλους. Αυτός που έχει αντίληψη. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός, παιδιά, αποκλειστεί. Δεν βγει δηλαδή τρίτος, αυτό θέλω να σου πω. Δεν εννοώ. Του χρόνου, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Γεια σας. Του παραχρόνου, μάλλον. Αυτό το χρόνο θα παίξουμε κανονικά. Το επόμενο μετά θα βγαίνουν 4 ομάδες και ο πρωταθλητής από το δεύτερο προκριματικό. Όχι με τον Άγιαξ θα παίζεις. Ναι. Άστα να πάνε μπάνε. Και φυσικά, Χρήστανθε, υπάρχουν παοξίδες που λένε δεν ξέρω τι με συμφέρει να περάσει ο Ολυμπιακός να προκριθεί. Δεν θέλω, δεν μπορώ να τους υποστηρίξω με τίποτα. Ωραία, είναι οι ίδιοι παοξίδες που όταν έχανε ο ΠΑΟΚ από την Πάτε και την. Και την πώς τη λέγανε την άλλη και τη Βίντι. Ναι. Λέγανε δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα να πάρω. Τι με νοιάζει. Ο Παπαδόπουλος εδώ δεν καθόταν. Με νοιάζει το πρωτάθλημα να πάρω, μωρέ τώρα κτλ. Και την επόμενη χρονιά που κληρώθηκε τον Άκη, λέει άτυχος. Άτυχος ο ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε, δεν είσαι άτυχος. Ναι. Διαμόρφωση στις συνθήκες. Και ο Άρης έπαιξε με τη Μόλντε. Έτσι, που δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό από ό,τι αποδείχτηκε. Αλλά έπαιξε με τη Μόλντε γιατί 10 χρόνια γυρνούσε στα χωριά. Και δεν είχα βαθμολογία στην UEFA. Την κατάσταση τη διαμορφώνεις και εσύ. Οκ, υπάρχει ένα ποσοστό τύχης γιατί σου λέει. Ναι, ρε φίλε, αν δεν έπεφτα με τον Άγιαξ, τι θα έλεγες τώρα. Ωραία, αν δεν έπεφτες με τον Άγιαξ, θα ήσουν λιγότερο. Λίγο πιο. Όχι, θα ήσουν λίγο πιο τυχερός. Έτσι. Αλλά δημιούργησε στη συνθήκη ο ένας αντίπαλος να είναι ο Άγιαξ. Έτσι. Και την ξαναδημιούργησες φέτος. Ο οποίος έαντας. Ξαναδημιούργησες φέτος. Φέτος, ναι, έτσι. Ο οποίος έαντας. Του... Σωτήρη, κλείστε μουσική. Πάμε λίγο χωρίς μουσική στο διάλειμμα. Ο οποίος έαντας του Αμστελόδαμου εψέ νίξε με 3-0 την Λίλ. Λοιπόν. Μήνυμα έπος από τον αγαπημένο ΠΑΟΚΤΣΙ 164 κάθε μέρα καταλαμβάνει εμφανίστηκε αυτός. Όλο και πιο μεγάλο ποσοστό εμφανίστηκε. Και έψε. Και έψε. Ναι, γιατί τις δύο πρώτες αγωνιστικές έλειπε. Εκεί έλειπε. Το, καλά, μπορεί το, να έχει άδεια, να έχει δουλειά, να είναι άρρωστο ο άνθρωπος. Δεν περίμενε. Τι πρέπει να. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα έπος σήμερα ο 164 έπος. Κάθε μέρα καταλαμβάνει όλο και πιο μεγάλο μέρος στην καρδούλα μου. Λέει, καλημέρα, τις ανακοινώσεις. Σα τη στέλνουν σε email ή μέσω υπαγορεύσεως. Αγώνα έχεις σήμερα. Επικεντρώσου σε αυτό. Είσαι αδερφός. Λέοντος εφού 18 έκτο όροφο. Έλα μαζί με άλλους παοξίδες να σε αγκαλιάσω. Δεν υπάρχει απάντηση. Η σιωπή του τέλος. Όταν δεν έχει τι να πει απλά παίζει με το κινητό του. Πάρα πολύ απλά. Είσαι απαξιώνει. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω αυτό. Μάριε, σίγουρα εννοείς αυτόν που μόνο αυτός μπορούσε να φοράει τη φανέλα με το μεγάλο 7 της United. Park Son, λέει ο Γεστ 7. Όχι, ο Park Son έρχεται. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει ενδεκάδα. Και είναι και σε δαιμονιώδη φόρμα ο Park Son, το που λένε μου. Όχι, δεν υπάρχει πλέον αυτός στην Τότεναμ. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Θα έκλαιγα. Και τηλεόραση που δέα τον δω τρελαίνομαι. Μεγάλο που λένε, μεγάλη καψούρα. Γεστ 7. Δεν υπάρχει πλέον στην Τότεναμ. Έφυγε. Κλαίω. 164 δεν υπάρχει αυτό. Αγώνα έχεις σήμερα. Επικεντρώσου σε αυτό. Έχει πνεύμα. Παραδέξου το. Χύνει δηλητήριο. Χύνει για μένα. Για μένα χύνει. Εντάξει. Όπως και ο Θανάσης ο Παπάζογλου. Χθες. Βρήκε δίχτυα της έλευση. Κατευθείαν. Κατούριμα. Λοιπόν, πάμε σε break. Δύο εισιτήρια. Πάω Κάρης. Δύο διπλές, Γιάννης Χαρούλης, απόψε εννοείται θα γίνει το αδιαχώρητο στο θέατρο Δάσους, εννοείται πάλι θα κρέμονται 20, 30, 40 και 70 από τα κλαδιά των δένδρων γύρω από το θέατρο Δάσους. FM και όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ ή Χαρούλης ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Ίσως να δίνει, νομίζω ότι δίνει προς τη Χαρούλη και ο μήνυμα. Αργότερα αν θέλετε, τσεκάρτε κανένα διαγωνισμό εκεί πέρα, εντάξει. Ρε εσείς, πραγματικά μετά μου λέει ο Τσαλτίδης, σκαλίζεις για να βγάλεις θέμα να δημιουργήσεις ένταση. Το βλέπω σαν θέμα τρίτη φορά σε 4 μήνες.
Δασκάλα, ωραία κοπέλα, κοπελάρα, Δέσποινα Ανθουλάκη, ωραία, εκπαιδευτικός. Δασκάλα, πάει κάθε πρωί στην Τέλενδο με βαρκούλα για να κάνει μάθημα σε παιδιά του δημοτικού. Κάλυμνος Τέλενδος, είναι κολυμπώντας, 15 λεπτά. Η βάρκα κάνει ένα λεπτό. Άλλος που δεν ξέρει, σου λέει πού πάει η κοπέλα με τη βάρκα κάθε πρωί, κάνει κανένα 20 λεπτό, μισάωρο, ας πούμε. Χαλαρώστε λίγο ρε εσείς. Λοιπόν, έχουν έρθει μηνυματάρες. Δύο εισιτήρια πάω Κάρης για την Κυριακή. Και δύο διπλές προσκλήσεις Γιάννης Χαρούλης θέατρο δάσους απόψε. Πέφτει ατελείωτο ξύλο, παιδιά. Μακάρι να έχουμε περισσότερες για να δώσουμε. FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ ή Χαρούλης και τα δύο αποστολή στο 54-526. Ήδη η Μαριλής έχει ειδοποιήσει νικητή για γυαλιά. Ζητώ την άδεια από Χρήστατο Τσαλτίδη να διαβάσω μήνυμα του θαλαμοφύλακα. Όχι. Δεν θέλω καμία άδεια, το έχει στείλει στην εσεμιέρα του Λίμπερο. Οπότε το διαβάζω. Ωραία. Πάγωσε το αίμα σου νομίζω. Λοιπόν. Ναι, ναι. Τα παίρνω όμως με. Τσουτσούριασα. Τα πώς? Τσουτσούριασα. Ωραία. Τα παίρνω όμως με τη σειρά για να είμαι δίκαιος. Μήνυμα άλλου αγαπημένου μου Παοκτσί, 501. Είδες όμως που με τη δική μου τακτική, Μάρη, ωφελεί το σταθμός. Ενώ με τη δική σου χάνει. Ωραία. Αναδρομικά λοιπόν θα σου ζητήσουμε όσα μηνύματα θα ακούσουμε όλες τις εκπομπές. Όσα μηνύματα δικά του έχεις διαβάσει, θα δώσεις εσύ το 1,24. Άρα θέλω μόνο 2. Και επειδή είμαι σωστός. Τα έχω σημειώσει, θέλω από το σταθμό μόνο 2-300. Λοιπόν, πάμε, 501. Πάρε μια προκαταβολή τώρα και μετά σου δίνουμε τα υπόλοιπα. Μου δείχνει, παιδιά, ανάμεσα στα πόδια του αυτό που. Τα 300. Κάτι που δεν φουσκώνει. Ναι. Λοιπόν. Ναι, γιατί. 500. Άσο. Γιατί είμαι, γιατί. Κλείστε μουσική, παιδιά, γιατί. Να είσαι άντρας, ρε, γιατί. Δεν είμαι. 11 και 11. Τσεκαρέτο. Μαζί σου. Δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Μόνο με γυναίκες μπορώ να είμαι άντρας. Και το κόβεις εκεί, ξέσαι εσύ. Ο δασκαλάκης είσαι. Τέλος. Λοιπόν, 501. Αν ήξερα τα κάνει αυτά, σε έλεγα ότι τα κάνει τώρα. 501. Ναι. Αγαπημένος αδερφός Παοξής δεν υπάρχει. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι αγαπημένος με Παοξίδες μόνο. Όχι, άριξες ότι λατεύω. Σε έχω ημινήσει πολλές φορές. Θα πέσουν οι αγκαλιές. Εντάξει. Και όπως λέει, θα παίρνω τις στροφές. Να πάμε και σε γραμμές. Ναι, φίλε. 501 λέει. Λέει. Ήδη περιμένει μια γραμμή. Τι λες, βρε, Βασιλάκη Καΐλα, που θα μου γκρινιάξεις και για το αν θα έχει ξένο ή Έλληνα. Άντε βρες κανένα φθηνό ΠΑΟΚ TV και άσε τη σφυρίχτρα. ΠΑΟΚ TV πληρώνω μόνο κανονικά, φίλε. 7,99. 7,99. 8 ευρώ. Πάνε πλήρως εσύ το 8 ευρώ τώρα και μην μιλάς. Και εσύ, αυτό σου λέει, δεν πληρώνεις και εσύ αυτό. Πακέτο θα πάρω. Α, θα πάρεις πακέτο. 70 ευρουλάκια και θα έχω και τα play-off μέσα. Αν δεν πει ο Άρης. ΠΑΟΚ είναι, φίλε. Τα μάτια του ΠΑΟΚ είναι. Αν γίνεις μόνο τα μάτια όλα. Ο Άρης είναι στην Νόβα. Ο Άρης. Α, ναι, το πας. Ναι, εντάξει, sorry. Να δεις ΠΑΟΚ TV. Αυτό λέω, θα το δω. Θα το δω. Θα δω ΠΑΟΚ Ξάνθη, αν δεν πει ο Άρης. Ωραίο, πολύ. Θα δεις ωραίο, μα ωραίο. ΠΑΟΚ Ξάνθη, ωραίο. Τι. Λοιπόν. Θα μπει όμως ο Άρης, τέταρτος θα είναι, τι θέλετε τώρα. Ο 789. Στα γρήγορα, πάντως Μάρι, αν το πέναντι της Νάπολη το έπαιρνε η Λίβερπουλ, σήμερα θα έχεις φτύσει το λαρίκι σου. Αλήθεια είναι αυτό. Αν δίνεις δικαιώματα. Μιλάμε για πολύ μουφα πέναντι. Αν δίνεις δικαιώματα, καλά σε κάνουν Λίβερπουλιανς. Αδερφέ, στο 53 δεν δίνει το πέναλτι με το οποίο πήρες εσύ Champions League πέρσι. Άσε, μωρά, τραγικέ. Άσε, ρε, τραγικέ. Άσε, Champions League πήρε. Στο 53. Με το οποίο πέρσι πήρες. Με το καλημέρα. Η σου δίνει. Η ναι. Liverpool το πήρε. Η Liverpool. Ποιος το πήρε. Πόσα έχει. Ο Εμετός. Πόσα έχει. Αυτόσα. Μου λοιπόν, δείχνει κάτι ανάμεσα στα πόδια του που δεν φουσκώνει. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Στην εσεμιέρα του Λίμπερο γράφεται ιστορία. Επιτέλους. Μετά από δύο χρόνια. Ο Κούτρας. Γιατί παλιά ήταν συνέχεια. Κούτρας 4. Όταν δεν θέλει να πει την αλήθεια, κάνει το παγώνι. ΔΕΗ, φιλικά, νέο αφημί, κόκε κλπ. Και μετά αναρωτιόμαστε. Για όλα αυτά έχω μιλήσει, άρα έχω πει την αλήθεια. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί κυνηγούν υπτάμενα λάπτοπ ένα παγώνι. Αυτό, τα υπτάμενα λάπτοπ που με κυνήγησαν κοτάρα εσύ, που βγαίνεις με ψευδόνυμο και όχι με το όνομά σου, με κυνήγησαν γιατί κάποιος σαν και σένα είπε ψέματα στον κόσμο και έλεγε ότι έχω κάνει αγωγή στον Άρη. Γι' αυτό με κυνήγησε το υπτάμενο λάπτοπ. Μετά που βγήκε το πόρισμα όμως το πραγματικό, όπως γίνεται συνήθως με σένα δηλαδή. Βγαίνεις, πετάς το ψέμα, την μπουρδα σου, την προπαγάνδα σου, επηρεάζεις 5 ανθρώπους. Μετά που βγαίνει η αλήθεια, ξέρεις όμως ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ψεύτη. Το ψευδόνυμο. Ξέρεις ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ρουφιάνου. Η κουκούλα. Όλα αυτά να ξέρεις ποιος θα έχει στο στρατό. Ο θαλαμοφύλακας. Στο στρατό, ψεύτης και ρουφιάνος είναι μονίμως ο
θαλαμοφύλακας. Γι' αυτό ακριβώς πήρες και αυτό το παράδειγμα. Συγγνώμη, τι λες, τι είναι αυτό. Είχαμε. Πάμε στους ακροατές τώρα. Έχω κάνει θαλαμοφυλή και 100 ώρες. Ήμουν Ρουφιάνος. Και ψεύτης. Πάμε παρακαλώ. Πάμε ακροατές να λέτε όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε κάνει θαλαμοφύλακας. Τώρα να σου πω ότι έχω κάνει. Πάμε, Αντρέα. Ήμουν περήφανος αερονόμος. Περήφανος αερονόμος. Καταρχήν πες μας που υπηρέτησες. Αποκλείται να υπηρέτησες σε μάχη με μονάδα. Ένα μήνα κέντρο αεροπορίας στην Τρίπολη. Ένα μήνα κέντρο αεροπορίας στην Τρίπολη. 15 μέρες στα ΤΟΗ εκπαίδευση, 15 μέρες στο ελληνικό εκπαίδευση. Α, στα ό,τι να είναι δηλαδή. Ενώ εγώ. 6 μέρες, 7 μέρες. Μαύρο μπερέ. Μαύρο μπερέ. 7 μέρες στο ΣΕΒΕΣ και 19,5 μήνες στην κορυφή του πηλίου στο ραντάρ. Όλα αυτά κάνουν 6 χρόνια που είπες. Στο ΣΕΒΕΣ δεν πατάει κουνούπι και εσύ είσαι υπηρέτηση εκεί πέρα να πούμε. Στο ΣΕΒΕΣ ήμουν από τους τελευταίους. Στο ΣΕΒΕΣ ήμουν τότε εγώ 7 μέρες. Από τους τελευταίους που ήμασταν. Το ξέρω πολύ καλά. Βρε. 19,5 μήνες μετά έκανα στο πήλιο στην κορυφή στο ραντάρ. Μαζί με τον Κόλκα. Και με καμάρι το λέω, έκανα 23 μήνες χωρίς ούτε μία μέρα φυλακή. Ήμουν στη μία χρονιά. Ρουφ. Ήμουν στη μία χρονιά που η αεροπορία είχε 0% ατυχήματα. Έχω και την αφίσα, το λέω με περηφάνεια. Ακούμε τώρα τον Αντρέα από τη Θεσσαλονίκη, ο παδό του Πάου. Όσο υπηρετούσε. Είχε δοθεί εντολή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να μην σηκώνεται αεροπλάνα. Γι' αυτό. Σαχλαμάρα. Σαχλαμάρα. Όχι, αλλάζει. Πάμε, Αντρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχήν, έχετε καταλάβει τόσο καιρό που τηλεφωνώ και επικοινωνούμε ότι δεν έχω ασχοληθεί με τον Άρη σοβαρά. Δηλαδή, ποτέ, καμία φορά. Το έχω παρατηρήσει, Αντρέα. Το έχω παρατηρήσει ποτέ. Όμως, σήμερα θα γίνει μια εξαίρεση. Διότι και όχι για τον Άρη, αλλά για τον. Για τον έτερο Καπαδόκη εκεί που έχεις να πούμε. Σωστό, έτερος Καπαδόκης λοιπόν, βέβαια. Σωστό. Ο οποίος από σήμερα είναι εχθρός μου. Ναι. Προσωπικός. Ναι. Προσωπικός. Το πας ναι. Είναι βαρύ αυτό. Βαρύ, ξεβαρύ, ανάλογα τα κιλά του καθενός αδερφέ. Ναι, ό,τι έχει ο καθένας σηκώνει. Πόσα κιλά είσαι εσύ. Α, σε σηκώνω πάντως. Πόσα λοιπόν. Πού να με σηκώσεις. Σε ξέρω, αδερφέ. Πόσο είσαι, 300 κιλά είσαι για να με σηκώσεις. Έχουμε μιλήσει από κοντά, σε σηκώνω. Χαλαρά. Με έχουμε μιλήσει από κοντά. Πώς, ρε Αντρέα, έχουμε μιλήσει στο Πικελίδης. Λοιπόν, όχι, έχω έρθει στο σταθμό. Α, ωραία. Και, λοιπόν, και τι μου είπες. Άκου τώρα. Μην μπούμε τη στιχομηθεία. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, γιατί λοιπόν. Πού το στηρίζω αυτό, έτσι, την προσωπική επίθεση. Ναι, κάντε. Διότι. Θα την κάνω. Διότι. Ενώ εσύ μιλάς για τιμιότητα, για αμεροληψία, ναι, για ξέρω εγώ, για ξέρω ναι, τη δικαιοσύνη ναι, κλπ. Ναι. Έτσι, σήμερα από το δημόσιο βήμα που σου δίνει ο σταθμός. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν. Εξεστόμησες, λοιπόν, εξεστόμησες, το όνομα του Κομίνη, φίλε. Είσαι ο εχθρός μου από σήμερα. Ναι. Έτσι, και είπες μάλιστα, γιατί μου καρφώθηκε μαχαιριά στην καρδιά. Ναι, και όχι του οπαδού του ΠΑΟΚ, του οπαδού. Του υγιού ποδοσφαίρου. Αντρέα, άκουσε λίγο. Ένα πραγματάκι. Και λες εσείς που πάτε να τα στείνετε όλα, ρε και μάνα μου, ένα πράγμα. Περίμενε, τη λέξη στείνετε δεν είπα. Στείνετε δεν είπα. Στείνετε όχι. Σωστό, ναι, εντάξει, μη. Πρόσεξε λίγο, είσαι to the point, μισό λεπτό. Σου είπα λοιπόν, είσαι to the point, Αντρέα. Αντρέα, μισό λεπτό, είσαι to the point. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα πραγματάκι θέλω να ακούσεις. Ξέρεις γιατί είπα αυτό. Γιατί για μας ο Σιδηρόπουλος είναι ό,τι είναι για σένα ο Κομίνης. Ο Κομίνης αυτό. Γι' αυτό το είπα, για να το καταλάβετε. Σε αντιστοιχεία. Για να το καταλάβετε. Αδερφέ, ναι. Έκανε το ίδιο έγκλημα στο ποδόσφαιρο, εγκλημάτισε το ίδιο στο ποδόσφαιρο, σούκοψε πρωτάθλημα. Σούκοψε πρωτάθλημα, βάζει την ίδια ζυγαριά το ένα και το άλλο. Συγγνώμη, το διαιτητικό λάθος. Για να μην πω κάτι άλλο. Άσε τα δικηγορικά. Πάει με βάση. Κάτσε, δεν είπα δικηγορικά. Ακόμα δεν είπα. Αντρέα, θα κλείσουμε σε λίγο. Περιμένει κι άλλο κινητό και είναι λίγο άδικο. Παίζει πάω Κάρης και διαμορφώνει το αποτέλεσμα. Για μένα, για το παιχνίδι. Είναι το ίδιο να κλέβει μπροστά στα μάτια ολόκληρη τη Ελλάδα και ολόκληρη τη Ευρώπη. Όχι. Δεν είναι το ίδιο. Είναι πάω Κάρης. Είναι πάω Κάρης όμως. Είναι το ίδιο μάτς. Και στο ίδιο μάτς πάνε βάζουν πάλι αυτόνα. Αν το βάλουμε. Που είμαι to the point και το έχεις πιάσει. Αλήθεια είναι με καλύπτει. Ωραία, έγινε Αντρέα Παλικάρη. Με επόμενη γραμμή, καλημέρα να μιλάνε όλοι. Ναι, καλημέρα. Και εγώ λέω τι είπα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Συνήθως προσέχω. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Στον αέρα είσαι, φίλε. Άστον, πάμε.
Μπορείτε να καλείτε. 2310-287-888. Τεράστιο μήνυμα έπος από το 008. Πιάστηκε από μία φράση που είπα πριν από λίγο. Το μότο μου είναι όσο πιο μικρή, τόσο πιο καλή, είπε ο Μάριος. Ενώ φαντασιωνόταν τη Λαγκάρντ και την Τρέμι. Η μούμια του Ταχαμών παρά ήταν μεγάλη. Είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός. Επόμενος. Δύο γραμμές περιμένουν. Καλημέρα. Είμαι ο επόμενος. Καλημέρα, Θανάσης. Καλημέρα. Θανάσης, γλουγλουγλουγλου. Θανάσης, γλουγλουγλουγλου. Σήμερα θυμήθηκε τι ομάδα είσαι. Ναι, ναι, έτσι συμβαίνουν αυτά. Ναι. Και γιατί θα ξεκινήσω από εκεί. Μίλα για Άρη σήμερα, μα θες μόνο. Ας την έλεψε. Μίλα για Άρη. Πιο καλό είναι ο Άρης. Πιο ωραία μπάλα παίζει ο Άρης. Αλήθεια να φουγκλέσω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν μου λέ, θέλω να πάρω το πέναλτι της Νάπολη μέσα στο Old Trafford. Μην τυχόν και μιλήσει. Δεν θα μιλήσω. Για μην τυχόν και τέτοιο πέναλτι θέλω να πάρει. Τέτοιο δεν πήρες πέρσι. Να πάρω εγώ. Τέτοιο δεν πήρες πέρσι με το καλημέρα. Εγώ, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Εγώ θέλω να το πάρω στην Τούμπα. Δεν ακού, βαθιά ακούγες. Έχει κάποιο πρόβλημα. Πραγματικά δεν τρέπεσαι. Παρεμβολές έχουμε. Ναι. Έχουμε παρεμβολές. Δεν τρέπεσαι. Με το καλημέρα πάμε σου δίνει παρακάτω. Τέτοιο σε τελικό. Πάμε παρακάτω. Γνωρίζεις αν, το έπαιρνε, αν το έπαιρνε αυτό ο Πάο, ξεπάω κάρι τελικό, θα έκλαιγε 5 μήνες. Θα έκλαιγε 5 μήνες. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι η χθεσινή διαιτητική απόφαση, το λάθος ρε παιδί μου αυτό, διαμόρφωσε αποτέλεσμα στο λεπτό που δίνεται ή δεν διαμορφώνει. Πάμε παρακάτω στη δικιά μου την ομάδα. Τα αφήνουμε εκείνο που θα είναι ο εφιάλτης σου και φέτος όταν θα την ξαναδείς να σηκώνει πάλι τσάμπιος. Πάμε παρακάτω. Καλά, εντάξει, λοιπόν, γέλα εσύ, τι σας περιμένει καημένε μου. Λοιπόν, πάμε στο παρακάτω. Ο άνθρωπος που η φήμη λέει, φήμη. Έτσι. Και μιλάμε για φήμες, έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος που η φήμη λέει ότι μπορεί, γιατί δεν το βάζουν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά το βάζουν αφού είναι από τη Θεσσαλονίκη να διετεύσει αγώνα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά το σύστημα τον έβαλε πού? Στα Δωδεκάνησα. Πρόσεξε, τον έβαλε στα Δωδεκάνησα για να μπορεί να το χρησιμοποιεί. Λες εσύ. Έτσι λέει η δικιά μου η νοήμωση. Η λογική, η νοήμωση. Αν ωραία. Κάποιος πιστεύει. Α, υπόψη. Ναι. Συγγνώμη. Ρε γαμώτο. Και από τη Θεσσαλονίκη να ήταν να μπορεί εισιτήρια. Να παίξει πάω Κάρης. Δεν μπόρεσε να βρει εισιτήρια ρε, για να πάει στο Καραϊσκάκι ρε, που ήταν βαρίστας. Είχε πολλή κίνηση το αεροδρόμιο και ήταν φούλη γραμμές. Ωραία, Θανάση, παλικάρι μου, περιμένουν άλλοι τρεις. Γίνεται χαμός σήμερα, καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση, σας καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Περιμένουν άλλοι τρεις. Παπαπέτρου. Ναι. Ναι. Πάμε. Σωτήρη, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Παπαπέτρου, ωραίος ναι. Καλημέρα, φίλε. Εγώ λέω ότι χθες το είπα για το Σιδηρόπουλο, δεν ναι. Ναι. Επόμενος, άστο, Σωτήρη, άμα κοιμούνται, άστο. Κατευθείαν, επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρι μου. Όνομα και ομάδα, φίλε. Γιώργος Ολυμπιακός, Καμίνια. Γιώργος, οπαδός του Ολυμπιακού από τα Καμίνια, καλημερίζουμε τα υπέροχα Καμίνια. Πάμε, Γιώργο. Υπέροχα, πού τα είστε υπέροχα. Θα είμαι μέσα σήμερα. Ναι. Μπράβο. Θα γονατίσει τότε να. Βέβαια. Έτσι πιστεύεις. Μόνο ναι. Και μόνο από το μεγαλείο του λαού του Ολυμπιακού, φίλε. Ναι. Τι κορεό ετοιμάζετε, ξέρεις. Τι κορεό ετοιμάζετε. Δεν ξέρω τι κορεό ετοιμάζουμε και να σου πω κάτι. Αυτό που ετοιμάζουμε εμείς η Τότεναμ θα πάσει μεγάλο κάζο. Η Τότεναμ. Ναι. Η Τότεναμ. Ναι. Θα φοβηθεί δηλαδή ο Χάρι Κέιν και οι υπόλοιποι τι. Όσον αφορά για το τι θέλει ο Παοκτζής σήμερα ναι. ο Αριανός και τέτοια. Ο Παοκτζής, τι πιστεύεις ότι θέλει σήμερα ο Παοκτζής. Όχι και ο Παοκτζής, ο Παοκτζής. Ο? Ο Παοκτζής. Ο Παοκτζής. Ναι, καλά, πες το σύντομα. Έτσι είναι σωστό. Γιατί είναι έτσι σωστό, γιατί γίνεται ζήτα. Όχι, στο Νότο το λέτε έτσι. Και δεν ξέρω γιατί. Πολύ και στη Μεσσηνία. Δεν ξέρω να μιλάνε στο Νότο. Και στη Μετινία. Κοίτα να σου πω κάτι. Ο Παοκτζής δεν αλλάζει μυαλό, φίλε. Ναι. Αυτό να το ξέρει. Είναι διαχρονικό φαινόμενο. Άρα θα αλλάξει το σίγμα σε ζήτα. Ναι. Θα λέει thank you Tottenham και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Και τότε δεν ενδιαφέρει να προχωρήσει η Ελλάδα παραπάνω επίπεδο. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Εγώ σου πω ένα πραγματάκι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα γίνω συνήγορος τώρα των Παοξίδων σε λίγο τώρα. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν έπαιζε απόψε στους ομίλους του Champions League ο Παναθηναϊκός. Και ήταν. Ναι, ο Παναθηναϊκός. Τι θα υποστήριζες. Παναθηναϊκός Τότεναμ. Κοίτα, είναι άλλο επίπεδο αυτό, φίλε. Άλλο επίπεδο. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με το Πάο Κάρης έχει τεράστιες διαφορές. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μιλάμε για αιώνιους αντίπαλους σε όλη την Ελλάδα και μιλάμε για αιώνιους αντίπαλους, ας πούμε, σε μια πόλη. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έχει διαφορά. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν έχεις είναι δίκιο. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Ήθελα να σου πω κάτι, το μόνο καλό που έχετε εσείς και ξέρεις ποιο είναι. Ναι, εδώ πάνω, ναι. Ας σου πω εγώ.
ότι εσείς ζείτε και αναπνέετε να ρίξετε το ένα στον άλλον. Κάτι που εμείς δεν το κάνουμε, ρε φίλε. Σωστά. Πάντα σε παραδέχομαι. Και να σώσετε βέβαια, ένα άλλον, ο Ανδριανόπουλος είχε πει το περίφημο, θυμάσαι. Δεν βάζω την υπογραφή ξέρω, μου. Ξέρω. Και να σου πω και το άλλο. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, όπως και η πλειοψηφία στη σειρά 7 που είμαστε στα καμίνια, να πέσει ο Παναθηναϊκός. Να πέσει γιατί θέλουμε το καλό του. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Να θέλει ένας φραγκάτος επιχειρηματίας να αναλάβει σε μέγεθος Σαββίδη και Μαρινάκη. Σωστό. Για να δούμε πρωτάθλημα. Μέγεθος Μελισσανίδη. Όσο είναι με μηχανήματα υποστήριξης, σωστό. Δεν κάνει ομάδα. Σωστό, σωστό. Έγινε Γιώργο, φιλιά στα καμίνια. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημερίζουμε τον φίλο. Κλείστε τη συσκευή από την οποία μας ακούς. Κλείστε την λίγο. Αντώνης Ταρίφας. Ο παδός του Άρεως. Αντώνη, μας έλειψες. Καλημέρα. Πάμε. Λοιπόν, για αυτό το μήνυμα που έλαβες, κύριε Χρήσανθε, προηγουμένως για το ότι έχεις αγώνα σήμερα. Ναι, του λέει επικεντρώσου, έχει αγώνα σήμερα. Όπως είδες, δεν ασχολήθηκα καν. Λιγάκι. Με μπουρδες, γιατί να ασχολούμαι, πες μου λίγο. Για να δω να δώσω αγωγότητα στην μπουρδα. Βγαίνουν και ο Γιώργος από το κέντρο και άλλοι Αριανοί και λένε είμαστε φόλα Άρης, συμπαθούμε και Ολυμπιακό. Το ακούω τελευταία. Άσε τις μπουρδες, θα συμπαθούμε Ολυμπιακό. Στο Ζαγόρα. Ναι, άσε τις μπουρδες. Ο Γιώργος αυτός που λες είναι ο μοναδικός που το λέει. Και εγώ σου λέω ότι κάθε Ολυμπιακός είναι και από τα καμίνια. Σα συμπαθώ. Λοιπόν. Okay. Εγώ αυτό σου λέω ότι φωνάζει ο Αριανός. Κατάλαβες. Πάρες αξίωμα. Ο BT Fox μου, τον active member, είναι Ολυμπιακός και δεύτερη ομάδα έχει δηλώσει τον Άρη. Στα παπάκια μας ποιος είναι ο BT Foxer από τους active member. Σωτήρη. Κόψτε και αυτό, γράψτε, κάντε. Ναι, Ταρίφα, Αντώνη μου. Έλα, ναι, πάρω σε αξίωμα ότι για μένα ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος μου αντίπαλος. Και πάρω σε αξίωμα ότι για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, εγώ δεν είμαι ο μεγάλος αντίπαλος και είναι Ολυμπιακός. Ναι. Έχεις δει ποτέ στην ιστορία του Άρη, ναι, παίχτη, καλοθοσφαιριστή, ποδοσφαιριστή, που τον ήθελε ο Άρης, πήγε στον ΠΑΟΚ και θα ξαναγύρισε σαν διοικητικός ή προπονητικός παράγοντας τον Άρη, να σου απαντήσω, ποτέ. Ούτε έχει συμβεί το αντίθετο από ΠΑΟΚ να πήγε στον Άρη και να ξαναγύρισε στον ΠΑΟΚ. Αντίθετα όμως, από το μεγαλύτερο αντίπολο που λένε ότι έχουν τον Ολυμπιακό, όσες φορές ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έφυγε χωρίς η ομάδα του που τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, έτσι, ναι, και πήγε στον Ολυμπιακό, μετά γύρισε σαν διοικητικός παράγοντας. Κωστίκος, Ορφανός, Γουχού Γεωργιάδης, να πω και άλλα ονόματα. Βρίζας. Να πω και άλλα ονόματα. Εντάξει, άρα λοιπόν πού είναι το ότι εμείς είμαστε η Β' Ολυμπιακός. Έχουν πάνω στον Ολυμπιακό και μετά γυρίζουν διοικητικοί παράγοντες. Έχει δίκιο, φίλε. Μαθαίνουν τα κόλπα Γκαγκάτσαρος, κάτω το πυρήνα. Γκαγκάτσαρος, Γκαγκάτσαρος. Γκαγκάτσαρος. Όλα φίλε. Αλλά εμείς είμαστε και σουφάκια του Ολυμπιακού. Άνα μπράβο, πάντα. Και να μην θυμηθώ και τα Μόλτο τα προηγούμενα χρόνια, τα Μόλτο. Ο Μόλτο μ' αρέσει, είναι πολύ αφράτο. Ωραία, έγινε, ναι. Επόμενη γραμμή, παλικάρι. Όλα τα φράτα σ' αρέσουν. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν λες τίποτα. Ωραίος. Ωραία παρουσία, Αντώνη. Δεν λες τίποτα. Τι να πω, να κλάψω. Γεγονότα, όχι μπουρδες. Είπε το παιδί. Γεγονότα. Ναι, όχι μπουρδες. Ναι, παλικάρι μου, τι θα το πω τον να ημιλήσω. Να λες τους μπουρδες ότι είναι μπουρδες. Ναι, ωραία. Λοιπόν, Χρήστος. Μέχρι και παίκτη είχαν. Και μάλιστα όχι είχαν απλά παίκτη μπουρδα. Είχαν κόλο μπουρδα! Ωραίες. Αυτός είναι τώρα Αυστραλία. Μόνο γεγονότα. Είχανε παίκτη κόλο μπουρδα. Είχανε, ναι. Τελειώσαμε. Είχανε. Λοιπόν, πάρα πολύ για Χαρούλη. Ένας, δύο για ΠΑΟΚ. Και πάμε τώρα επιτέλους να διαβάσω και ένα μήνυμα το οποίο υμνεί Τσαλτίδη. Επιτέλους. Θέλω με το που το διαβάσω να μου πει ο Χρήσανθος ποιο άτομο το στέλνει. Καλημέρα στα παιδιά. Χρήσανθε, από το πρωί που ξεκινάει η κομπή, προσπαθούν να σου την πούν οι παοξίδες. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να τους ξεφτιλίζεις με τις απαντήσεις σου. Πραγματικά προσκυνώ. Πραγματικά γεγονός. Ποιο άτομο το έστειλε? Η Αθηνά του Κορδελιό. Από το κυτρινόδωρο Κορδελιό. Εντάξει. Για ΠΑΟΚ μπαίνει ο Νίκος. 2.28. Στον Sky ρώτησαν πολιτικούς αν θα πρέπει να καταργηθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου. Και τους γύρωσε ακόμη και ο Πλεύρης που ήταν στο πάνελ. Εμετός είναι λίγο, λέει ο 228. Δεν το είχα υπόψη μου. Να είσαι καλά, 228. Παλίκαρε, να είσαι καλά. Ο 507 είναι ο Αντώνης Κασάνδρου, ο παδός του ΠΑΟΚ, λάτρης του θεάτρου και του σινεμά. Καλημέρα. Ρε φίλε Ολυμπιακτζή, να πούμε. Ο Τράκης δηλαδή δεν όδησε τον Ολυμπιακό στην Α2, να πούμε.
Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Τώρα, έτσι. Και για να κλείσουμε. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι. Να κλείσουμε με Γιώργο Ιταλό, μοντέλο το οποίο πουλάει μαγιά. Ποιο είναι? Ναούμε Κάμπελ. Νομίζω ότι ο Γιώργος από τα Καμίνια έχει κλέψει την παράσταση. Ο φίλος του Ολυμπιακού. Αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη και σήμερα κάνει τα μαγικά του στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερο της καρδιάς σου. Φίλοι Πασά, πρέπει να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω το επίθετό σου με ένα σίγμα. Ειλικρινά. Δηλαδή, Γιάννης με ένα νι, πιο πολλές φορές το έχω δει. Μήπως έκανες λάθος από τη βιασύνη σου? Πασά με ένα σίγμα. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Λοιπόν, τελευταία τι μένουνε. Έχουμε πολύ χρόνο, πολύ πράγμα. Έχουμε 23 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης Κυριακή στάδιο Τούμπας ώρα 18:30 και 2 διπλές προσκλησούλες για τον Γιάννη Χαρούλη απόψε στο θέατρο Δάσους. Αύριο και μεθαύριο θα δούμε κάτι, θα υπάρχει λογικά. Θα δούμε και προσκλήσει για τη λαϊβάρα των Orange Goblin στο 8-Ball. Τεράστιο live μπαντάρα. Πραγματικά κολλασμένη μπάντα. Γραμμές για τους διαγωνισμούς. FM και όνομα επώνυμο. Δίπλα πάω. Και Χαρούλης και τα δύο αποστολή στο 54-526. Μία καλημέρα είναι πολύτιμη. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. 228 τώρα συνειδητοποιώ το μήνυμά σου, έτσι, αυτό με το Πολυτεχνείο. Ναι. Τους γύρωσε, λέει, δηλαδή στον Sky ρώτησαν πολιτικούς αν θα πρέπει να καταργηθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου. Και τους γύρωσε ακόμη και ο Πλεύρης που ήταν στο πάνελ. Εμετός είναι λίγο. Πραγματικά. Το μήνυμα είναι τεράστιο. Το μήνυμα είναι τεράστιο, πραγματικά. Το ότι τους ρώτησαν δεν σημαίνει ότι η επιθυμία τους είναι το υιοθετούν. Δεν έχω ακούσει το ύφος της ερώτησης. Το ότι ρωτάς κάτι δεν σημαίνει ότι επειδή το ρωτάς θες να η απάντηση να είναι αυτός, ναι, πρέπει να καταργηθεί. Επειδή αυτός άκουγε και σου λέει το ότι τους γύρωσε ο Πλεύρης, δηλαδή πώς το κόβεις εσύ? Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ το κόβω πάρα πολλές φορές, είμαι πάρα πολλά μέσα, να υπάρχει προκατάληψη. Σαν να σε γιώνει, ρε Χρήσανθε, εσένα, παοκτσής, σε υπεράσπιση του Άρη. Πρέπει να σκοτήσεις να φύγεις. Ρε φίλε, αυτό. Ρε φίλε, δεν είναι έτσι όπως το λες. Έχεις κάνει χιλιάδες τέτοιες ερωτήσεις, Μάρια. Άρα, χιλιάδες τέτοιες ερωτήσεις που έχεις κάνει παρόμοιες. Κρύβεις κάτι από κάτω. Παλικάρι μου, είπα ότι επιφυλάσσομαι. Εγώ δεν το είδα, δεν το άκουσα. Είμαι εδώ τώρα. Η ερώτηση. Εντάξει, αλλά το παιδί για να... η ερώτηση. Αν έχει πάρει θέση κάποιος δημοσιογράφος του Sky και έχει πει πρέπει να καταργηθεί το άσυλο. Θεωρώ. Εκεί θα τον ξεφωνήσω, φίλε, και εγώ μαζί σου. Βρε, δεν κράζει τον δημοσιογράφο. Τους πολιτικούς κράζει, ρε μάτια μου. Δεν κράζει τον δημοσιογράφο. Τους δημοσιογράφους κράζει. Του Sky. Άμα θες να το διευκρινίσει κιόλας. Περίμενε. Αν είναι έτσι, διαφωνώ 100% μαζί του. Δεν νομίζω το παιδί, καταλαβαίνεις τι λέει. Αφού σου λέει ακόμα και ο Πλεύρης έκανε αυτό. Δεν θα σου λέει ακόμα και ο Πλεύρης. Δεν θα έλεγε ακόμα και ο Πλεύρης. Θα έλεγε. Πας και ρωτάς τον Πλεύρη για το τέτοιο. Α, εγώ ντροπή... κατάλαβα ότι ο Πλεύρης υγείωσε αριστεροδημοκρατικούς πολιτικούς. Όχι, φίλε. Σου είπε ότι δεν πρέπει να καταργηθεί το άσυλο. Τέλος πάντων, αυτό σου είπε. Α, τότε έτσι αλλάζει. Αυτό είπε. Όχι το άσυλο, τι ρωτάει. Το Πολυτεχνείο. Η επένδυση του Πολυτεχνείου. Όχι, ναι. Το άσυλο, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου. Αυτό, ναι, σου είπα. Αν δηλαδή, πρέπει, σου είπε, ναι, ότι ακόμα και αυτός που μπορεί και να έχει υποστηρίξει ότι δεν έγινε τίποτα στο Πολυτεχνείο, σου είπε ότι η επέτειος δεν πρέπει να καταργηθεί. Ναι, αυτό. Άρα αυτός σχηματίζει την ερώτηση. Α, την ερώτηση. Σου λέει γιατί το ρωτάς. Και λέω εγώ ότι, ναι, η ερώτηση δεν συνεπάγεται αποδοχή. Τη κατάργηση του. Αυτό εννοώ. 228, συγγνώμη, ρε, το ότι ρωτάει κάποιο δεν σημαίνει ότι, είναι με, ότι το επιδιώκει. Εντάξει. Είναι λίγο προβοκατόρικη, όντως, αλλά. Ναι, καταλαβαίνω, okay, το πνεύμα. Και εγώ, ναι, και εγώ, εντάξει, το πνεύμα, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι απόλυτο, ρε παιδί, ναι, μου, καταλαβες. Ναι. Αν απ' την άλλη πάρει θέση κάποιος, ναι, δημοσιογράφος, είναι σε ένα πάνελ. Ναι. Δικαίωμά του να πάρει τη θέση, αλλά εγώ είμαι εναντίον 100%. Βέβαια. Το, ωραία, Πολυτεχνείο είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Εννοείται. Δεν μπορείς να καταργήσεις τον εορτασμό. Ωραία. Με το οτιδήποτε. Και να το καταργήσεις, πάλι θα γιορτάζετε. Ωραία, πάμε στη γαμή. Πάμε στη γαμή. Πάμε στη γαμή. Ωραία. Ναι, φίλε, όνομα και ομάδα, παλικάρι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Δεν με κατάλαβες. Όχι. Όχι. Το Χρήσανθο θέλω. Α, απ' την είσαι ο Παοκτσής, απ' την Νικομίδια. Ποια Νικομίδια, βρε Τραχανόπουλε, από την Ποντοϊράκλεια. Από την Ποντοϊράκλεια, ο Πόντιος, ο παδός του Πάγου, ο Χρήστος. Χρήστος. Ωραία που έχω μπει. Τι Χρήστος, ο Μιχάλης, βρε. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Γι' αυτό θα αλλάξει. Χαιρετισμού στη γυναίκα σου από τον Μάριο, πε. Τόσα πολλά αυτά. Ναι, σίγουρα, τη δίνω. Ναι. Ακούς. Ναι. Πώς λέγεται η εκπομπή σας? Δόικα, επειδή ήταν τρόικα, ήμασταν τρεις, έφυγε ο Παοξής. Λέγεται Δόικα για να είναι σαν του Δούκα το όνομα.
Του Δούκα δεν μπορείς να το φτάσεις, Χρήστανθε, με τίποτα. Είναι αλήθεια ότι όσο και αν προσπαθήσω δεν μπορώ, είναι αλήθεια. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σήμερα σ' αγαπώ, Μιχάλη μου. Πώς να την ονομάσουμε, πες. Αντιπάοκ. Αντιπάοκ, το κρατάω αυτό. Αντιπάοκ, όχι δοϊκά, αντιπάοκ. Αντιπάοκ, το σημείο. Ας υπάρχει και μια αντιπάοκ εκπομπή, τόσες πάοκ υπάρχουν. Η επόμενη εκπομπή, η επόμενη μετά από εμάς πώς να λέγεται. Αντιάρης. Εκείνους άστους, άστους εκείνους. Εκείνους άστους, ωραίο όνομα, εκείνους άστους, ωραίο. Όχι όνομα, εκείνους δεν κατηγοράνε τον Άρη. Γιατί γελασίσατε. Μάλλον χθες δεν άκουσες πρώτο μισάωρο. Δεν άκουγες στο Σταύρο, ε. Σταύρο. Υπάρχει καλύτερος από τον Σταύρο. Όχι, αυτό λέω εγώ. Ο καλύτερος είναι. Άσε πουλί μου εσύ, εσύ είμαι στο Βασίλακο κοντά, καλά είσαι. Ναι, εντάξει. Καλά είσαι. Βγήκε από το Ηράκλειο να πήγε το Βασίλακο. Πολύ ωραία, μάλιστα. Από τα Γιονέρη σε πάει, με από τα Γιονέρη δίπλα. Ήρθα προχθές στο Γιώργο και έφαγα εκεί στην ταβέρνα. Α, ήρθες, έφαγες, ναι, στο Γιώργο, έχω ναι. Καιρό να πάω. Εγώ πάω, εσύ δεν πας. Σε μαγειρεύει ωραία εσένα η γυναίκα σου, σε κάνει κάτι μελιτζάνες. Βέβαια μαγειρεύει. Και 150 κιλά πώς με έκανε. Μέσα η γυναίκα σου ακούγεται, η γυναίκα σου ακούγεται. Ναι, μέσα. Φέρτην για μια εγώ καλημέρα. Είμαι... Να πούμε μια καλημέρα, φέρτην. Εγώ είμαι έξω, εγώ είμαι έξω. Α. Γεωργία. Έλα, Γεωργία. Γεωργία. Έλα. Θηλυκός Γεωρίκας. Έλα. Πες της. Έλα, Γεωργία, έλα. Έλα, Γεωργία, έλα. Έλα να πεις τον Μάριο μια καλημέρα. Έλα, πουλάκι μου, και τον Χρήσανθο να πεις μια καλημέρα. Έλα. Έλα. Και το Σωτήρι, κρίμα είναι. Και αυτός. Έλα, πες τον, τι γελάς. Γεωργία, καλημέρα. Γεωργία, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάτια. Τι μαγειρεύει σήμερα το Μιχάλη να φάει? Σήμερα μακαρόνια με κοιμά. Ωραία, μέρα. Τρώει πολύ. Λίγο παραπάνω από το κανονικό. Λίγο παραπάνω. Πόσο, 5 πιάτα, θα το κλατρολάβω. Όχι τόσο. Α, όχι τόσο. Δεν νομίζω να πίνει και ρετσίνες και τέτοια. Όχι, όχι. Καλό παιδί. Α, είναι καλό. Μόνο ΠΑΟΚ είναι δηλαδή από τα κακά. Όχι, και αυτό καλό είναι. Α, καλό είναι και αυτό. Εντάξει. Ναι, γιατί όταν παίζει φεύγει από το σπίτι. Α, γι' αυτό είναι καλό, ωραία. Δεν παίρνει, δεν πληρώνει ΠΑΟΚ TV να δει. Γεωργία, όχι. Σχολιάζει ένας κύριος εδώ έξω ότι λέει μακαρόνια κοιμάς είναι κλασικό ποντιακό. Αλήθεια είναι αυτό? Το κάνετε πολύ λοιπόν. Το κάνουμε για ευκολία. Στο γρήγορο που λέμε. Πες μου λίγο, το μαντί, ναι. Ξέρεις τι είναι το μαντί? Ωραίο. Ναι. Πώς το κάνεις το μαντί? Το μαντί είναι, πώς είναι το τυροπιτάκι, γεμιστό με κοιμά. Άλλο κάνεις εσύ. Ρεβίθια. Κάνεις μαντί με ρεβίθια? Όχι. Δεν κάνεις. Μάλιστα. Εντάξει, καλά, είναι μικρασιάτικο. Και για να κλείσουμε, Γεωργία, πες μου το πιο δύσκολο φαγητό που του κάνεις του Μιχάλη. Δύσκολο, όχι εύκολο, μακαρόνια κοιμά, δύσκολο φαγητό. Τον υπομένει. Πες κανένα δύσκολο φαγητό. Μουσακά. Μουσακά, δύσκολο. Ωραία. Έγινε, Γεωργία μου. Να σε καμαρώνει, να σε καμαρώνει Μιχάλης, τυχερός ο Μιχάλης. Επόμενη γραμμή δεν υπάρχει. Μπορείτε να καλείτε, έτσι. Είχα Μαγιονέρη, Ποντοϊράκλεια. Καλημέρα στο Γυναικόκαστρο, εκεί κοντά το χωριό είναι του Νίκου. Λέω ότι είναι από την Ποντοϊράκλεια και είναι, μένει στο Αγιονέρι. Είναι αυτό λίγο. Ναι, πώς το. Δεν το 4 κατάλαβα. Χιλιόμετρα του Βαθύλακου δηλαδή. Εντάξει, ναι. Πάμε. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Δύο γραμμές περιμένουν. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Εγώ λέγομαι Χρήστος. Υποστηρίζω ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ πιο πολύ πήρα επειδή. Μου ακούγεσαι πολιτισμένος. Μου ακούγεσαι πολιτισμένος. Θα ακούω. Εντάξει. Τι να σου πω, πώς το πάρει κανείς. Ναι. Εγώ πιο πολύ πήρα επειδή ακούω και τους δύο πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και ειδικά τον Χρήστο τον ακούω από την εποχή του Quiz Show, αν θυμάται. Του Quiz Show. Ναι. Πότε είναι αυτό? Πότε έπαιζε το Quiz Show στο Μετρόπολη, θυμάσαι, στο 99 κάπου εκεί, τέλος πάντων. Ναι, έτσι λεγότανε. Αλλά δεν ήταν δική του. Νομίζω δεν λεγόταν άλλος, έτσι. Ναι. Κάποιος άλλος την έκανε την εκπομπή αυτή, απλά ήταν εκείνη την εποχή για να καταλάβεις το περίπου. Α, την εποχή, ο Οικονομίδης που την έκανε. Ναι, δεν θυμάμαι κάπου το λέγανε. Το... Ο Κώστας. Ναι, όχι Quiz Show, πάντως που ρωτούσε ο Κώστας, τέτοια. Ναι, ναι. Διάφορα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Ναι, δεν λέω ότι είχε κοπεί έτσι, αλλά ήταν ένα κομμάτι της εκπομπής. Ερχόταν ο Κώστας, παιδιά, και έβαζε πάνω στο γραφείο μια πετσέτα. Και του λέει: τι είναι αυτή η πετσέτα? Λέει: υδρώνουν τα χέρια μου. Και έκανε αυτό το πράγμα. Και είχε την πετσέτα του, λέει: πάντα με το κουστούμάκι του. Καλά, δεν είναι ο Κώστας, ναι, δεν σχολιάζω. Ναι, για πες. Και μουσικές γνώσεις τεράστιες. Ναι.
Και αυτό, και αυτό, από, δε, από αυτό τότε... είναι για να σε θαυμάσουμε το ότι αντέχει τον ακούσει τόσα χρόνια τον Τσαλτίτη. Εντάξει, όχι, πιο πολύ μου έχει μείνει φωνή του επειδή από τότε ήταν πολύ ραδιοφωνική. Δηλαδή πιο πολύ δεν γίνεται. Ραδιοφωνική η φωνή του Τσαλτίδη. Ναι. Πιο κατάλληλο για ραδιόφωνο από τη φωνή και μόνο τον προσλαμβάνει. Τι άλλο ραδιόφωνο ακούς, πες μου κάτι άλλο, θα λιποθυμίσω, δεν το αντέχω. Ακούω και Velvet. Είναι το χειρότερο πράγμα για τον Ασλαμά. Να υμνούν τον διπλανό του. Rotation Game, απαντάει το παιδί. Rotation Game λεγόταν η εκπομπή του Κώστα. Οικονομίδη. Λέει Αριανού. Μέχρι εκεί δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν λέγονταν έτσι. Πάμε. Πάμε, Χριστό. Και όσο για το Μάριο, νομίζω ότι μια φορά επιχείρησα να τον σταματήσω στο δρόμο. Τότε εγώ εργαζόμουν στην Greenpeace. Στην Greenpeace, ναι. Και είχα μακρύ μαλλί και τώρα έχω. Ναι. Φοβήθηκε. Αν... τα έκανε πάνω του. Καθόλου. Ήμουν ακριβώς στο ρολόι της Αριστοτέλους. Α, ναι, ναι, ωραία. Και. Και θυμάμαι απλά ότι δεν είχες χρόνο και συνέχισες στο δρόμο σου. Πήγαινε. Είχε πολλές δουλειές το πρωί. Α, περίμενε, ναι. Ήθελα να μου πεις για την Greenpeace. Όχι, ναι, δεν μου είπες Μάρια να μιλήσουμε ως... Και τόσο οικολόγος που είναι και λέει στο ραδιόφωνο, μόλις είδε και Greenpeace, λέει ότι θα μου ζητήσουν κανένα ευρώ, αυτή κάθε να φύγω. Όπου έχω βοηθήσει αρκετές φορές Greenpeace. Βέβαια. Αρκετές φορές. Βέβαια. Τέλος πάντων, τώρα μιλάμε, αυτό έχει τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω. Τις φάλαινες έχει βοηθήσει. Με συγκινείς. Είναι της ίδιας νομοταξίας. Και στο μεταξύ, επίσης πριν από 10 χρόνια, είχα βρει ένα σωσία σου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δικό μου? Ναι, ναι, δικό σου, έτσι. Ινδός. Ούτε μισή τρίχα στο κεφάλι. Ινδός ήταν, Ινδός. Μαύρο γυαλί μονίμως. Ναι. Ήταν στο μεταξύ κάτι, αυτός ήταν υπεύθυνος εκεί νυχτερινών μαγαζιών και του μιλούσαν οι πάντες, όποιος περούσε τον ήξερε. Νταβάς δηλαδή, ναι. Και η φωνή του ήταν ολόιδη, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Ο Μάριος ήταν. Αντέρεση, εγώ πρέπει να ήμουν. Εγώ ήμουν. Ναι, πολύ πιθανό πάντως να ξέρεις ότι αν υπάρχει κάποιο σωσία σου, υπάρχει σίγουρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Δελχή, υπάρχουν καμιά 20.000 ασλαμάδες. Χρήστο, υπέροχη παρουσία. Είσαι μετά τον χθεσινό Θανάση τον Παοκτσή, ο δεύτερος αγαπημένος Παοκτσής. Υπέροχη παρουσία. Να σε ακούμε πιο συχνά. Καλημέρα, Χρήστο. Επόμενη γραμμή. Είπε τις αλήθειες ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Άρης Λευτέρης. Ο παδός του Άρεος Λευτέρης. Ο παδός του Άρεος. Πάμε για την πρώτη Κυριακή. Ναι. Ναι. Καλά, πάμε. Χρήσανθε, 16 Μα. Πώς? 16 Μα. 32 32 ήμουν εγώ, όχι 16. Εγώ λέω για μένα. Α, εσύ ήσουν 16, ναι. 16. Ναι, το γατάκι ο διπλανός που λέει, ποια πορεία, ρε. Που να ξέρει, ρε. Ήμουν σμηνίτης αστυνομικός. Δεν επιτρέπω να γελάς, ήμουν σμηνίτης αστυνομικός, περήφανος. Λένε οι αστυνομικοί. Γιατί άμα έκανες μαυροσκούφι, θα τρεδενώσουν, άσχημα. Μαυροσκούφι, λατρεύω τα άρματα, τα λατρεύω τα άρματα, τα βλέπω, έχω φτιάξει άρματα πολλές φορές, πλαστικό μοντελιστής. Δεν μιλάμε για άρματα, τώρα μιλάμε για πειθαρχία και άλλα πράγματα. Όπως καταλαβαίνει. Ναι, καταλαβαίνει. Σας θέλω πολυτεχνία που μπήκατε την πειθαρχία. Manchester United. Α, είσαι και United. Εδώ ο Χρήστος θα τα χαλάσουμε. Καλά να πάθει Liverpool. Εννοείται. Μεγάλη χαρά χθες. Ο Άρης θα κερδίσει. Τώρα και όλα τα άλλα βρίσκουν. Ο Άρης θα κερδίσει. Αριανάρα γερά. Δεν μασάμε. Έτσι είμαστε σε καλό φεγγάρι. Ωραία. Και όλα θα πάνε καλά πιστεύω την Κυριακή. Ωραία. Έγινε Λευτέρη. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε. Μπορείτε να καλείτε άνετα. Είναι η ώρα παρά 10, 23:10, 2:87, 8:88. Δύο εισιτήρια πάω Κάρης, δύο διπλές για Χαγιάννη Χαρούλη απόψε θέατρο Δάσους. Πέφτει ξύλο, πρέπει να είναι κοντά στα 55-57 με 8 η διαφορά Χαρούλη με ΠΑΟΚ. Η Χρυσούλα λέει, οι συναυλίες του Χαρούλη είναι εμπειρίες με ιδιαίτερο κριτικό μουσικό στίγμα και όχι μόνο. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Περιμένουν δύο γραμμές, πάμε σε αυτές. Καλημέρα. Μέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. ΠΑΟΚ είμαι, ο Αλέκος είμαι. Ο Αλέκος. Καλημέρα, Αλέκο παλικάρι μου. Αν επιτρέπετε, ποια περιοχή, Θεσσαλονίκη, κέντρο, ανατολικά, πού? Τώρα είμαι στον Εύωσμο, Μάριέ μου. Είσαι τώρα στον Εύωσμο, άρα δεν είσαι, ναι, από τον Εύωσμο, τώρα είσαι στον Εύωσμο, ναι. Ναι, και μετά θα κατέβω στο Αγιολί. Αγαπημένος Γιώργος Αγιολί. Αλέκος. Αλέκος Αγιολί. Αλέκος Αγιολί. Λατρεία μου. Λατρεία μου. Υπέροχος άνθρωπος. Εγώ πήρα να πω ότι είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Θα κερδίσω ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Δεν έχει ούτε ισοπαλίες ούτε αυτά και με Έλληνα διαιτητή. Ναι. Και θα τα πάρουμε όλα. Δεν θες ξένο, έτσι, Αλέκο? Δεν θέλω ξένο. Τι ξένο, δηλαδή σημαίνει ότι εμείς είμαστε άχρηστοι εντελώς.
Ναι. Προσβάλλει την Ελλάδα, τον πολιτισμό της, την πατρίδα μας, ναι. Είμαι μαζί σου. Ναι, ρε Σεϊμάρια. Δηλαδή, ξαφνικά τους βγάζουμε όλους άχρηστους. Ναι. Ό,τι δεν μας βολεύει είναι άχρηστος. Αν μας βολεύει, είναι καλός. Είμαι μαζί σου. Άναψε τσιγάρο, Αλέκο, τώρα πριν λίγο. Άναψε τσιγάρο. Ναι, μύρισε μέχρι εκεί, Πριν από λίγο, άναψε τσιγάρο. Άρεσε, Αλέκο. Να προσέχεις, ρε Σεϊκό. Ελάτωσε τώρα, Αλέκο, ρε παλικάρι μου, ψυχή. Μαρή, το ελάτωσα. Από ένα πακέτο που κάνισα, καπνίζω 9 τσιγάρα τώρα τη μέρα. Σε παραδέχομαι. Ωραίος, μπράβο, μπράβο. Και το φαγητό το ελάτωσα. Έχω γίνει πιο στυλάτος από ό,τι όταν δούλευα. Παλικάρι μου, μεγάλη συγκίνηση, Αλέκο, με συγκινήσει ειλικρινά το λοιπόν, εγώ πήρα περισσότερο για καλημέρα να πω, να ακούσει τη φωνούλα σου από το τηλέφωνο. Ο γιος είναι καλά, ο γιος είναι καλά. Ο γιος μια χαρά, η κόρη μου μια χαρά, την πάδρεψα τον περασμένο μήνα. Α, την καμάρωσες νυφούλα, καλούς απογόνους βέβαια. Την καμάρωσα, έριξα και τους χορούς μου, μέχρι και τσάμικο χόρεψα που δεν ξέρω να χορεύω. Σε παραδέχομαι. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε Αλέκο. Όλα όμορφα. Μπράβο, μπράβο. Με το καλό και εγγόνια, με το καλό και εγγόνια, παλικάρι μου. Έρχονται και αυτά σιγά σιγά, στον δρόμο είναι. Παντρεύτηκε Αριανό, όχι, όχι Αριανό. Όχι. Ο συμπέθερος είναι Αριανός, ο γιος είναι Παοξής. Ο γιος, καλά, ο συμπέθερος άστο, ναι. Ο γιος να μην είναι Αριανός. Το συμπέθερο άστο, να πω, ο γιος είναι Παοξής. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ χάρηκα που σ' άκουσα, γι' αυτό πήρα περισσότερο. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, Λέκο, να σε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Περιμένουν τέσσερις, καλημέρα. Δεν θέλουν ξένο διαιτητή. Δεν θέλουν. Θέλουν Έλληνα να παίξουν το παιχνιδάκι τους. Να μην να κάνει ομάτος φάουλ μέσα στον ατρόμητο και να μην το συζητάνε καν. Ναι, το αυτό το είδα. Στο Χαρίσι το είδα αυτό. Ναι. Κιτρινό μαύρο κορδελιό. Ναι, όνομα παλικάρι μου. Στέλιος, είπα και κιτρινό μαύρο κορδελιό. Στέλιος, τέλος. Ναι, πάμε Στέλιο μου παλικάρι μου γιατί περιμένουμε άλλη. Ναι. Για του Κρέσπου πέρσι με το Δικινή, δεν το λέγανε μετά που έριξε του Κρέσπου στο κόλπο. Μόνο το, μόνο το site του Βέλεφ βλέπανε στη φάση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό θέλουν να κάνουν και φέτος το παιχνιδάκι. Αυτό θέλω να κάνουν. Ναι, το VAR, το VAR τώρα και μέσα χρήσατε. Ναι. Θα μας το δείξει. Το κάνει κουμάντο, το κάνει κουμάντο ΠΑΟΚ. Κάνει και εσύ αριστηβή, να το κάνεις εσύ. Άρα δεν θα μας το κάνουν κουμάντο, άρα δεν θα δούμε τίποτα. Κατάλαβα. Γιατί είσαι αρνητικός. Πάμε επόμενη γραμμή. Περιμένουν τρεις, γίνεται χαμός και έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Καλημέρα. Παρά 6 η ώρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα παλικάρι. Γιώργος από Βέρεια, ΠΑΟΚ. Γιώργος από Βέρεια, φιλιά, φιλιά στη Βέρεια. Μου λείπει η Βέρεια. Ναι, στείλε κανένα γαρεπανί του. Θέλω, κακή παίρνω σε δυο αντιπαοξίδικη εκπομπή, εντάξει. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου. Ναι, ναι, Γιώργο. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στα Καμίνια. Στα Καμίνια. Το Γιώργο τον Ολυμπιακό, ναι, είναι ονόματό σου. Όχι, όχι. Εντάξει, το παλικάρι έτυχε, το ακούστηκε και ναι. Επειδή ακούει το παλικάρι, μεγάλωσα στα Καμίνια. Α, μεγάλωσα. Αγαπάω τα Καμίνια. Αλήθεια λες. Ναι, εκεί μεγάλωσα. Εκεί αγαπημένα, μεγάλωσα. Καμίνια, αγαπημένα Καμίνια. Είναι Εργατούπολη, ναι, με απλό λαϊκό κόσμο. Κάτω στον Πειραιά, ναι, στα, ναι, Καμίνια. Ναι, μεγάλωσα εκεί πέρα και τα αγαπάω τα Καμίνια. Αγαπάω. Και ας ήμουν μειοψηφία εκεί πέρα και ένιωθα άνισχυμα σαν παοξής. Πόσοι άλλοι παοξίδες ήταν και στα Καμίνια, με διαφέρει αυτό ειλικρινά. Κοίταξε, στα Καμίνια δεν έχει παοξίδες, η αλήθεια είναι. Παοξίδες έχει πιο πολύ. Απίστευτο. Στη Νίκαια, ναι, σε περιοχές που έχουν έρθει. Ναι. Ναι. Η πόντι από τη Ρωσία πιο πολύ έχει, ναι, εκεί, ναι, πέρα. Ναι. Οι παλιοί περισσότεροι έχουν χαθεί. Τα παιδιά τους που μεγαλώσανε εκεί. Ναι. Γιατί είχε πολύ παοξίδες. Ναι. Όντως, εγώ θυμάμαι κάποτε. Παόξι μια φορά, ναι. Ναι. Ναι, κάποτε ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στην Αθήνα, παιδιά, είχε 20.000 μέλη. Πόσα? 20.000 μέλη είχε κάποτε. Ρε Γιώργο, τι λες. Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν ήταν μου μια... είμαι πόσο. Κοίταξε, ήξερα παιδιά από κάτω. Θα σου εξηγήσω. Όταν κάποτε ο ΠΑΟΚ, οι Βορειοελλαδίτες πήγαν με εσωτερική μετανάστευση κάτω. Ναι, ναι. Η πρώτη γενιά, μιλάμε, η Αθήνα έχει 300.000 Βορειοελλαδίτες, έτσι. Ναι, καλά. Και τώρα, τώρα μπορεί να έχει 5,5 εκατομμύριο. Δεν ξέρω, ναι, κοίταξε, οι δεύτερες γενιές και μετά χαθήκαν. Ναι, αλλιώνονται. Είναι... αλλιώνονται, ναι, χαθήκαν, όντως, ναι, χαθήκαν. Τώρα είναι Μπαγκλαντές FC. Ναι. Και ο Άρης είχε κόσμο κάτω παλιά, δηλαδή αυτή η μετανάστευση που είχαν πάει πρώτη. Αλλά 20.000 μέλη ο σύνδεσμος, ρε Γιώργο, το, ναι, ακούω, ναι, ναι, πρώτη, παιδιά, φορά. Παιδιά, ειλικρινά, ειλικρινά. Ήμουνα στο σύνδεσμο γραμμένο το 1983. Ναι, εντάξει, σε πιστεύω γι' αυτό, δεν λέω όχι. Αλλά είχε πολύ κόσμο, πάρα πολύ. Και θα, ξεχάσω, μου... θα σου πω μια περίπτωση. Άλλο πολύ και άλλο 20.000. Είχε, φίλε, είχε. Ο Κωνσταντινίδης πρόεδρος τότε είχε. Ωραία. Θυμάμαι τον πρώτο τελευταίο αγώνα που τα πήραμε το πρωτάθλημα το 85-86. 85, ναι. Παίζαμε στη Νέα Σμύρνη, τον τελευταίο αγώνα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Το 0-0 με τον Πανιόνιο. Ναι. Λοιπόν, ήμασταν μέσα 2.000 παοξίδες. Ναι. Όταν αυτό, βγήκαμε και ξεκινήσαμε, αυτό, ναι, ξεκινήσαμε την πορεία από τη Νέα Σμύρνη για Ομόνια, ναι, το τι γινόταν στο δρόμο από αυτοκίνητα, αθηναϊκά και μηχανές, ναι,
Είχαν βγει όλοι οι Βορειοαναδίτες που ήταν οι παοκτσίδες οι παλιάς που μένανε εκεί πέρα. Ναι. Το τι γινόταν δεν μπορεί να φανταστεί. Ε, βέβαια, εντάξει, ωραία, λογικό αυτό, καλό. Εντάξει. Έγινε λοιπόν. Γιώργο μου, παλικάρι μου, γιατί μένει μία γραμμή, δεν έχουμε χρόνο. Τελευταία γραμμή. Α, δύο γραμμές, sorry. Δύο, πάμε γρήγορα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Κρέπα. Κρέπα του Παπαρέγκα, ο παδός του Άρεος. Ναι, Κρέπα, λοιπόν, αγόρι μου. Καρχήν να πω κρέπα. 20.000 μέλη λέει, αλλά στο Άκα το τελικό ούτε 15. Σοβαρά μιλάς εσύ. Και στο, γενικά έχει παντού παοξίδες. Έχει στο, σε μέρη που έχουν έρθει πολύ πρόσφυγες. Στον Ατρόμητο, στον Πανετολικό, παλιότερα στον Όφη. Γενικά εκεί πέρα είναι μεγάλη φωλιά από παοξίδες. Έτσι πάει. Ναι. Καρχήν να το πιάσω από την αρχή. Καλημέρα στην πιο αντικειμενική εκπομπή που υπάρχει. Ναι. Μία όαση στα FM που επιτέλους ακούμε και μια αλήθεια. Γι' αυτό την κόψουμε. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε την ευνοούμε. Επίσης ο Κυριούλης από την Πουντοϊράκλη που σε πήρε. Όχι, ο Μιχάλης είναι ωραίο άνθρωπος τώρα, κύριε Λουτουάνα. Κυριούλη τον είπε, ρε φίλε. Κυριούλη, δεν έβρισα, δεν υποτίμηκε. Τώρα σου είπα Κυριούλη τώρα. Εντάξει, ο οποίος όμως εμέσως πλήρως σαφώς προσέβαλε το πουλέν μου το χρύσανδρο. Γιατί είμαι έτσι και τσαλτιδόσκυλο που τον είπε ότι το Δούκα δεν το φτάνει, σωστά. Ναι, αυτό είναι προσβολή. Και εγώ θα απαντήσω, θα τον προσβάλλω και εγώ με το μαχαίρι όπως είπε. Φυσικά και δεν μπορεί να φτάσει το Δούκα ποτέ, γιατί θα πρέπει να ρίξει το επίπεδο του καναδιώτερης πολυκατοικίας πιο κάτω, ο χρύσανδρος, και να ανεβάσει το καφριλίκι του τουλάχιστον δύο ουρανοξύστες. Γιατί όποτε το διάβαζα εγώ σαν Αριανός, να μην σου πω τι μου έρχονταν να κάνω. Έτσι, ωραίος. Και για να το ολοκληρώσω και με σένα για να υμνείς και εσύ με ένα Μάρια που ούτως όλες με υμνείς, εγώ υμνώ τον Κόλκα. Τι έκανες τον Κόλκα? Όπως υμνούν τον Τζαλτίδη κάποιοι οξύδες, εγώ υμνώ τον Κόλκα για το φοβερό χιούμορ που έχει και να του ζήσει το παιδάκι του μελλοντικό Αριανάκι. Υπάρχει Θεός. Μπράβο ρε φίλε. Υπάρχει Θεός, έκανε αγοράκι. Γιατί κοριτσάκι που να μοιάζε Κόλκα ήταν αυτοκτονία. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι τελευταίος. Ναι, τελευταίος. Ρωμανίστα, ο παδός ο Τρομήτου από τη Δυτική Αττική. Αγάλματα. Να γινόμασταν αγκάλματα αυτή την άγια ώρα. Μπράβο, περήφανε Ατρόμητε. Όταν είναι να μιλήσεις, Μάριε, πάντως για τις ομάδες που δεν αγαπάς, το ποδοσφαιρικό σου IQ πέφτει 100 μονάδες. Ένα παράδειγμα. Είναι σαν να έχεις δει 10 αγώνες στη ζωή σου. Εγώ, για να καταλάβεις με ποιο μιλάς, και δεν έχω πει, δεν είμαι ο παδός του Ατρόμητου. Εντάξει, απλά οι ομάδες της γειτονιάς μου. Εγώ είδα φιλικό πέρυσι. Περίμενα να μιλήσω. Εγώ είδα φιλικό πέρυσι. Το φιλικό αυτό ήταν τελευταία αγωνιστική με τον Όθ. Αυτό το match τηρούσε όλες τις προδιαγράφες ενός φιλικού. Τώρα εσύ, αν μου βγάλεις αυτό το match στο φιλικό, για να κάνει κάζο παοκτζίδε, κάνει εκπομπή, θα εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Συγγνώμη, άντε με να είσαι με τσαλτί. Σε ακούω κάθε μέρα, είσαι πρώτο απόφυτο τη σχολή Ραπτόπουλου, τη ξέρει πολύ καλά. Ο Τσαλτίδη που είναι αντικειμενικό. Ο Τσαλτίδη που είναι αντικειμενικό. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τώρα το Τσαλτίδη θα το ρωτήσω για άλλο, για άλλα πράγματα. Ρώτα του Τσαλτίδη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ό,τι έχει σχέση με Άρη δεν το ρωτάω. Ναι. Με πάω και με άδεια, με πιο σωστό. Ρώτησε το λοιπόν το Χρήστο. Τώρα, άστο, δεν θέλω να το επεκτείνω το θέμα. Εντάξει, διαφωνούμε. Ωραία. Τώρα για το πέναλτι της Λίβερπουλ που σου στείλα μήνυμα. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει ξεχάσει. Εγώ δεν είμαι Λίβερπουλ. Κάνει πέναλτι χαμηλά. Απάνω βουτάει. Εγώ δεν είμαι Λίβερπουλ. Το ξέρω ότι δεν είσαι Λίβερπουλ. Ρώμα είσαι νομίζω. Α, γιατί με βάφτισες Λίβερπουλ και λες πήρες πέναλτι. Το είπε χάρη λόγου, εντάξει. Συγγνώμη εγώ. Το είπα, κατάλαβε, παιδί μου, γιατί σας ως Λίβερπουλ, ναι. Ως υπερασπιστής της Λίβερπουλ εν προκειμένου. Δηλαδή, εγώ τι έπρεπε να λέω για τη Γιουβέντους, ρε φίλε. Με τέτοιο πέναλτι πήρε άχτη... πέρσι τελικό. Άντε. Άμα έχεις άχτη εσύ τη Λίβερπουλ που δεν έπαιξε μπάλα δεκαετία του 80, εγώ τι πρέπει να κάνω με τη Γιουβέντους που τα έπαιρνε. Όχι απλά χωρίς. Όχι απλά το έχω πει εκατομμύρια φορές, βρώμικη κυρία. Και είπα, διαβάστε τη βιβλιάρα του Μπράιαν Γκλάνβιλ τα χρόνια του Χρυσού Ψαριού. Διαβάστε το, βιβλιάρα. Για τη βρωμιάρα την κυρία. Τη Γιουβέντους. Που σήμερα θα την κατουρίσει ο ο κύριος Τρίπιερ. Αυτός είναι που δεν έρχεται ο Καραϊσκάκης. Άτυχοι όσοι πάτε Καραϊσκάκη σήμερα, δυστυχώς είναι πλέον ο κύριος Τρίπιερ, ο Μπέκαμ των δεξιών οπισθοφυλάκων στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάμε ρε κύραν γερά απόψε. Ωραία. Πάμε σε νικητές, χρωστάμε μόνο ένα μήνυμα. Ναι. Τελικά αεροπόρος ή μαυροσκούφης ήσουν να Μινχάουζαν των Ερτζιανών. Στο τέλος θα μας πεις ότι είσαι απόστατος ναύαρχος, λέει το Ιβιτσόσκυλο. Αεροπορία είπα. Εγώ ήμουνα μαυροσκούφης. Αυτός ήταν... Σμινίτης αστυνομικός. Αυτός ήταν στην αεροπορία. Εγώ έκανα 18 μήνες μαυροσκούφης. Με χρονιά 0% ατυχήματα. Έχω και την αφίσα που λέει. Με χρονιά 1-4 στην Τούμπα. Που λέει συγχαρητήρια στους άντρες και γυναίκες της πολεμικής μας αεροπορίας. Εγώ είμαι άντρας. Λοιπόν, 4-1 ακριβές σκορ. Δεν διευκρινίζει γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Λέει δίνει ο Στέργιος. Μάλλον για απόψε. Ο Αναστασιάδης. Sorry, μάλλον για Πάοκ. Πάοκ Άρης. Μάλλον. Λοιπόν, νικητές. Πάμε στα λίγα.
11 συμμετοχές, πάω Κάρης, Χρήστος Μαλές και Νίκος Μιλωνάς. Χρήστος Μαλές και Νίκος Μιλωνάς. Και πάμε στο Γιάννη Χαρούλη, κοντά. Κάρης. Ναι. Μάλιστα. Κοντά στις 80 συμμετοχές. Ο Χαρούλης πότε είναι? Απόψε θέατρο Δάσους. Παιδιά, πάτε νωρίς. Οι πόρτες ανοίγουν 8. Πιστεύω 8.30 θα είναι γεμάτα τα πάντα. Μόνο σήμερα είναι? Μόνο σήμερα, απόψε, ναι. Ευγένιος Τουρλίκας και Αφροδίτη Φαρμακομίτη. Α! Ευγένιος. Φίλοι μου είναι αυτοί. Κορυδεύει. Η Αφροδίτη. Αριανάκι είναι. 569. Αριανάκι. Αφροδίτη Φαρμακομίτη. Μπράβο, Αφροδίτη. 569 και Ευγένιος Τουρλίκας 368. Ο αδερφός της θέλει να σε κοπανίσει. Μπράβο που της έδωσε. Πάμε το... ένα άλλο όνομα. Μπράβο που της έδωσε. Για Γιάννη Χαρούλη. Θες να σε κοπανίσει σίγουρα. Εγώ λέω να δώσεις, να βγάλεις τον Τουρλίκα, ναι, και να βάλεις και Γιώργος Φαρμακομίτης. Όχι, εντάξει, όχι, όχι. Θα σας τον δείξω. Ζητάω δημόσια συγγνώμη από την Αναστασία Λάμδα. Γιατί πραγματικά προηγουμένως υπερεύει τα εσκεμμένα. Είπες μια μπουρδα ακόμα. Λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Με το καλό τα λέμε αύριο, αντικειμενικά, τίμια και καθαρά.